7 Μαΐου, 5 η ώρα μετά το μεσημέρι, βρισκόμαστε στο 6 παρά 20, βρισκόμαστε στο πρώτο καπί της Νέας Μύρνης, σε μια εκδήλωση που θα ήταν τουλάχιστον παράδοξη πριν μερικά χρόνια. 300 περίπου μαμάδες και μπαμπάδες που έχουν φτιάξει μια κλειστή ομάδα στο Facebook και έχουν παιδιά με αυτισμό και επιληψία, παίρνουν την πρωτοβουλία και μιλάνε πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημόσια, γιατί δίνουν θεραπευτική κάμερα στα παιδιά τους, κάτι που είναι στα όρια της νομιμότητας και της παρανομίας. Δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ιατρική κάμερα στην Ελλάδα, ενώ στις γειτονικές χώρες είναι νόμιμη η ιατρική κάμερα. Στην Κύπρο, στα Σκόπια, στη Γερμανία πας με το βιβλιάριό σου και παίρνεις, με το βιβλιάριο του ΙΚΑ του Ευρωπαίου. Στην Αμερική γίνανε δημοψηφίσματα σε 36 πολιτείες και ονομοποιήθηκε η ιατρική κάμερα. Στην Ιταλία την καλλιεργεί ο στρατός. Και ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα που έβγαλε εκτεταμένες μελέτες με ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Η ιατρική κάναβη αντιμετωπίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την παιδική επιληψία. Εγώ είμαι ο Ανδρέας Κομιλιώτης, δημοσιογράφος, 40 χρόνια δημοσιογράφος. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα πόρταλ, ένα site, το ευαλλακτικός.gr και ασχολούμαστε με τα ατομικά δικαιώματα, τις ελευθερίες και υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια για τις εναλλακτικές θεραπείες για να νομοποιηθεί η ιατρική κάναβη στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει και άλλες εκδηλώσεις. Δεξιά μου είναι ένας άνθρωπος που πριν 35 χρόνια ένας γιατρός βγήκε μόνος του μαζί με έναν άλλο ψυχίατρο στη Θεσσαλονίκη, τον Γλιάνθη, τον Γρήβα, και είπαν ότι η κάναβη είναι θεραπευτική. Τότε ήταν οι δυο τους που το λέγανε και εμείς τους κοιτάγαμε με περιέργεια και απορία. Οι μόνοι που το λέγανε στην Ελλάδα. Μετά από τόσα χρόνια άλλαξε η πολιτική στην Αμερική. Στο Ισραήλ έχει κλινικές κάναβης και όσοι ασθενείς έχουν αυτοάνοσα, καρκίνο και βρίσκονται σε τελευταίο στάδιο, καταφεύγουν εκεί και έχουν χρήματα για να δοκιμάσουν μια εναλλακτική θεραπεία. Ο Γιώργος Οικονομόπουλος, το ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε για τις ατομικές ελευθερίες, για τα δικαιώματα, που αγωνίστηκε για την κάναβη 35 χρόνια. Με προσέγγισε μία από αυτές τις μαμάδες, τις 300 μαμάδες φυσιολογικές, η κυρία Δημοχρόνη Κατερίνα, μου είπε ότι έχουν φτιάξει μια κλειστή ομάδα, κλειστή στο Facebook, γιατί δεν θέλουν να μπαίνει οποιοσδήποτε. Οδηγήθηκαν στην ιατρική κάναβη ψάχνοντας μια λύση για τα παιδιά τους που είχαν επιληψία και αυτισμό. Διαβάζοντας, γίνανε οι ίδιες γιατρίνες, προσπάθησαν να μιλήσουν με γιατρούς εδώ, με γιατρούς στο εξωτερικό, βρήκαν τον τρόπο και επέλεξαν αυτό το φάρμακο για τα παιδιά τους και θα δείτε τα βίντεο που τράβηξαν εραστεχνικά, που τράβηξαν οι ίδιες οι μαμάδες, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Αυτά τα βίντεο λοιπόν τα ζήτησε το Υπουργείο Υγείας, όπου μίλησε η ομάδα Αυτισμός και Καναβιδιόλη, έτσι λέγεται η ομάδα αυτή κλειστή στο Facebook. Μιλήσαμε με το Υπουργείο Υγείας και το αίτημά τους είναι να συμπεριληφθεί εκτός από την παιδική επιληψία και το θέμα του αυτισμού. Δηλαδή να μπορούν μέσω του ΕΟΠΗ οι γονείς που έχουν παιδιά με αυτισμό να πάνε με το βιβλιάριό τους και να πάρουν αυτό το φάρμακο. Του ζήτησαν λοιπόν από το Υπουργείο Υγείας να στείλουν ό,τι γίνει σε αυτή την εκδήλωση, τα βίντεο, το υλικό κλπ. Και επίσης το ζήτησαν και κάποιοι γιατροί που βρίσκονται ανάμεσά μας, που είναι γιατροί των παιδιών
που έμειναν με το στόμα ανοιχτό όταν είδαν την εξέλιξη των παιδιών αυτών που παίρνουν κάναβι για τον αυτισμό. Έτσι, ήρθαμε, είναι Κυριακή, 7 Μαΐου, είμαστε στον Καμπί Νέας Μήνης, 5 η ώρα, κανείς δεν θα κάνει τέτοια εκδήλωση, τέτοια ώρα και σε ένα μέρος απίθανο. Δεν έχουν καμία εμπειρία οι μαμάδες αυτές. Κάποια μαμά είχε σχέση με τη Νέα Σμύρνη και έτσι έκλεισε τέτοια ώρα το Καμπί, είναι γεμάτη, έτσι, έχει κόσμο απ' έξω. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα εντυπωσιαστείτε με τα βίντεο που θα δείτε. Θα μιλήσουν πολλές μαμάδες, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο. Γιώργο Οικονομόπουλο, τον ψυχίατρο, αφού ευχαριστήσουμε τον Δήμο της Νέας Μήνης, τον Δήμαρχο Τσουλάκη Σταύρο, την Ενταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για την Κοινωνική Προστασία, την Κλέρη Τελιγιάννη, τον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμητρα Νάνου, την αντιπρόεδρο που τα έχουν γράψει του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νάσο Αθανασίου και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τον πρώην Δήμαρχο Νέας Μήνης και συμβουλευτή μου, τον Γιώργο Κουβελάκη. Στον Γιώργο τον Οικονομόπουλο. Ένα λεπτό, επειδή έχουμε έρθει από κάποια κανάλια, παιδιά θα σας συνάδελφοι, έτσι θα σας παρακαλέσω, εμάς να μας τραβήξετε, να τραβήξετε όσους ήρθαν εδώ, έχουν την ευθύνη αυτού που κάνουν. Τα πρόσωπα των παιδιών που θα δείτε στο βίντεο και τις μαμάδες, κάποιες μαμάδες που είναι την επαρχία που έχουν πόσοι πάλι κλπ. Και φοβούνται, αν μπορείτε να τα σκιάσετε. Αυτό λέει η δημοσιογραφική διαδολογία, θα σας παρακαλούσα πολύ να την τηρήσουμε. Γιώργη, είσαι ένα λόγος. Είμαστε φίλοι μου, καλησπέρα. Η ημέρα είναι Γιώργη Κορμόπουλο και είμαι γιατρός. Έχω τελειώσει την ειδικότητα της νευρολογίας της ψυχιατρικής, αλλά δεν εργάζομαι σαν ψυχιατρός, αλλά δουλεύω μόνο με τα ναρκωτικά εδώ και 40 χρόνια, τα τελευταία χρόνια που δεν έχω δουλειά. Έχω γράψει ένα βιβλίο που κάνει το 2014 το οποίο αναλύει για το μυρό στις ασθένειες, τις φαρμακές της πάνης. Και ο ρόλος μου εδώ πέρα, όπως το καταλαβαίνω, είναι να σας εξηγήσω αυτό το μεγάλο μυστήριο. Πώς ένα φυτό, το οποίο μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρεί το δηλητήριο, μαύρο θάνατο που αποκαλούσε στις εφημερίδες, προθάλαμο της ηρωίνης, ο οδηγός στην τρέλα, προκαλεί ψυχώσεις και άλλα τέτοια. Πώς ένα τέτοιο επικίνδυνο κολλασμένο φάρμακο φυτό έγινε ξαφνικά ίαμα. Γιατί μιλάμε για ένα ίαμα. Ίαμα σημαίνει θεραπεύει όλες τις ασθένειες. Αυτό ίσως σας φαίνεται πολύ περίεργο, γι' αυτό και καλό θα ήταν να αυτά που θα ακούσετε να τα επιβεβαιώσετε μέσα από το Ιντερνετ. Το 1988, ερευνώντας οι επιστήμονες πώς ο άνθρωπος πώς κάνει και η δράση των ανθρώπων οργανισμών. Πού πηγαίνει δηλαδή και δουλεύει, ανακαλύψανε με μεγάλη τους έκπληξη ότι όλο το κορμί, σε όλο το κορμί, παντού, μάτια, δέρμα, κόκαλα, σπλάχνα, γέφυρα, παντού, εκατομμύρια εκατομμυρίων υποδοχής για την κάνα. Γενικά για την κάνα, πάντα μισό, κάνα από πληγαριέ. Γενικά για την κάνα. Ξέρετε, ξέρετε ότι δεν μπορούσε να προλάβει. Μετά από 5 χρόνια ανακαλύψαν τις πρώτες ουσίες που ο οργανισμός παράγει. Τα κλειδιά δηλαδή που σε κλειδώνουν τις κλειδαριές. Ανακαλύψαν τα ενδοκανευρίνη. Καταλάβουν δηλαδή ότι ο οργανισμός μας έχει ένα σύστημα παντού το οποίο το ονομάσανε ενδοκανευρίδες, γιατί οι κλειδαριές ξεκλειδώνουν και από τα ενδοκανευρίδη. Αυτό το ενδοκανευρίδη δεν είναι παρά τα αντιτήρια δηλαδή που σε κλειδώνουν τις κλειδαριές. Και αυτό το σύστημα αποδείχθηκε να είναι ισοδύναμο σχεδόν με το ανοσοποιητικό. Κεντρικό προστάτης της υγείας. Αυτό είναι ο ρυθμιστής της ομοιόστασης, της ισορροπίας, δηλαδή εσωτερικού εσωτερικού κρεβάτου. Ό,τι αλλάζει, αυτό ρόλο έχει να το καταστά. Γι' αυτό και οι κανέναν, το κανέναν, χιλιάδες χρόνια τώρα, ήταν υλικά και εφαρμόσιμα για ένα πλήθος διαφορετικών τεταρακών. Έλεγχος, πόνους, φλεγμονές, αντιριακή πίεση, σπάσμους, όλες οι διαταρκές με τον ποιος του δημιουργικά, αλλά ήταν αδιευκρίνηση του επιστημονικού, όμως το ερμηνεύσιμο επιστημονικά, όμως έχουν πει το διαπλησίες,
εκτός και των ίδιων τόσες πολλές ασθένειες. Όταν ανακαλύφθηκε την ενδοκαρδιώδηση του 1993, λήφθηκαν οι απορίες, καταλάβουμε ότι απλώς το φυτό κάναμε, μιμείται την ισχύ του σύστημα που υπάρχουν μέσα στην ενδοκαρδιώδηση. Και γι' αυτό και είναι και θεραπευτικό, όπως μια θεραπευτικό την ενδοκαρδιώδηση. Μετά από το 1993, νομοποιήθηκε άμεσα σε πολλές πολιτείες. Αυτή τη στιγμή είναι νόμος σε 30 πολιτείες της Αμερικής για διατηρητική κρίση, για ψυχολογική, για βιομηχανική κρίση σε όλο τον κόσμο, για ψυχολογική κρίση σε 9 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, για διατηρητική κρίση σε 16 χώρες της Ευρώπης, συνταγογραφείται. Το Ισραήλ είναι γεμάτο κλινικές με κάναβη, ειδικά για τον καρκίνο, με 25.000 νόμους ασθενείς. Τα Σκόπια κάνουν το νόμο με τη διατηρητική κάναβη. Μόνο η Ελλάδα έχει μείνει λίγο καθυστερημένη, αλλά τελείωσε το θέμα πλέον. Το νερό έχει κυλάει σε πλάκι πλέον, γιατί διεθνώς αυτή τη στιγμή σε βοήθεια του οργανισμού μας παράγει και ένα παιδί. Καταλάβαμε και ερμηνεύσαμε και 20.000 χρόνια πριν έχει κάψει ένα θάνατο από χρήση κανένας. Και μετά από αυτά, είμαστε στην ευτυχή θέση να περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι, μάλλον μετά το καλοκαίρι, να γίνει νόμιμη και στην Ελλάδα για την κάνει και να έχει πλήθος εφαρμογές σε πλήθος από ασθένειες. Καρκίνη είναι το πιο εντυπωσιακό και το σχόλιο που παίζει για κάτι που λέει παραδείγματα, όλα τα κύτταρα του οργανισμού γεννιόνται προπλασιάζουν και πεθαίνουν. Όταν έρθει εδώ να πεθάνουν, χτυπάει το βιολογικό ρολόι, παρά από κάποιου του ίδιου του σκοτώνουν. Αυτό που μπορούν για να πάρουν τη θέση τα καινούργια κύτταρα. Οι καρκίνοι δεν λειτουργούν έτσι και είμαι ακτινοβολία και τα υπηρεθραπεία καταστρέφουν τα καρκίνικα κύτταρα, αλλά μαζί με τα καρκίνικα καταστρέφουν και τα γενετικά. Αυτή το κανευλογή μετά από μία δοσολογία, μετά από ελεγγραμμάτια δηλαδή, ερεθίζουν τα καρκινικά και θέλουν να παράγουν την ουσία η οποία τα σκοτώνει, τα σκοτώνουν δηλαδή, για να μην δουν. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό που έχουν παρατηρήσει στις θεραπευτικές φαρμακευτικές κάναβες. Οι τυφλοί να βλέπουν και παράγουν να περπατάνε και οι καρκίνοι να σκοτώνουν. Οπότε δεν χαρακτηριστικά. Οι τυφλοί βλέπουν το πλάτο. Παράγουν να περπατάνε και οι καρκίνοι στην εμβρυϊκή ηλικία στον άνθρωπο, όταν είμαστε γονιμοποιημένα βάρια και κατεβαίνουμε στον αγωγό που είναι ακόμα και ένα διακύβαμε στη μήτρα, είχαμε φτιάξει κανακοπληγαριές για να πάρουμε εδώ κανακοπληγαριά από τη μήτρα της μητέρας μας. Μετά, αν είμαστε τυχαίοι, στον πρώτο χρόνο θα παίρνουμε την εδώ κανακοπληγαριά από το γάλα του θυλασμού. Το γάλα του θυλασμού είναι από τα περισσότερα υπέρα του οργανισμού σε εδώ κανακοπληγαριά. Και στον πρώτο χρόνο ο οργανισμός έχει φτιάξει το εδώ γι' αυτό έχουμε θαύματα θεραπευτικά με τα κανευρωδία στις μικρές ηλικίες περιοχές και πραγματικά θαύματα στην επιληψία. Και στην επιληψία του πειράζει. Τώρα, το φυτό έχει 85 κανευρωδία. Από αυτά τα κανευρωδία, μόνο ένα είναι αυτό το που έχει ψυχοτρόπο τη δέρση, μας το όνει κοινός, το THC. Τα άλλα και ιδιαίτερα το CBD το οποίο έχει πρακτική εφαρμογή και το οποίο ειδικό για τις επιληψίες, δεν έχει επίδραση, όχι μόνο δεν έχει επίδραση ψυχοτρόπο, αλλά αντίθετα ξεμαστιγώνει. Δηλαδή, αν κάποιος έχει καρκίνο και χρειάζεται να πάρει οπωσδήποτε THC, το οποίο μας πληρώνει, για να μην μας δώσει, του δίνουμε THC και έτσι δεν έχει ψυχοτρόπο επίδραση. Και πρέπει κάλλιστα για του οποίου αποφεύγουν την ψυχοτρόπο επίδραση. Γιατί το THC είναι απαραίτητο σε καρκίνο που οπωσδήποτε. Η επιληψία ευτυχώς δεν χρειάζεται καθόλου το THC. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με CBD, όπως και άλλες διαταγές επίσης με CBD. Η διαφορά είναι ότι το ένα είναι νόμο, το βρίσκω και δεν έχει ψυχοτρόπο επίδραση, ενώ το άλλο έχει ψυχοτροπικές και από εμάς στην Ελλάδα είναι παράνομο. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που με ακούσατε και ευχόμαστε όλοι με εκκλησία. Θα μιλήσει εξ αριστερών μου είναι ένας ασθενής, ο Άγγελος ο Τζιμίδης. Καλησπέρα. Θα μιλήσει στη συνέχεια, αλλά πριν από αυτό θα δείξουμε ένα βίντεο για να είναι το κανατοποιηθεί 3 λεπτά. What do you mean without cannabis? Well, yes,
as a medicinal plant since the dawn of human history, but that the medicinal use of cannabis gradually waned as opium. Με τον οποίο για κάποιο διάστημα είμαι τυχερός και είχα ανοιχτή ακρόαση.
Συνέχισα λοιπόν μόνος μου με καλαβιδιόλη, απορρίπτοντας τα πρωτόκολλα των μιλιγκράμμα ανά κιλό βάρους και προσπαθώντας να βρω πόσο θα χρησιμοποιήσω για την οστεοπόρωση που πάνω πάνω. Δεν θα μακρηγορήσω, το δίμηνο αυτό ήταν μόνο καλαβιδιόλη από 60 ως 120, δηλαδή έδωσα στον εαυτό μου τη δυνατότητα να δοκιμάσω και τις χαμηλότερες ισολογίες. Παρότι ο Ισπανός γιατρός μου είχε πει 80 ως 120 συν τα 20 της τετραϊδοκαναβινόλης, και έμεινα πολύ ευχαριστημένος βλέποντας ότι όσο περνάει ο χρόνος, επιβεβαιώθηκε αυτό που θα διαβάσει, ότι πέσει όλο και πιο λίγο. Σε οποιαδήποτε ουσία της κάναβης νομίζω ισχύει γι' αυτό, το λίγο που έχω δοκιμάσει για την τετραϊδοκαναβινόλη. Λοιπόν, έφυγε ο οστεοπόρος, κατά πόσο είναι 100% σίγουρα δεν μπορώ να το πω, αλλά έστω και 1%, μιλάω σαν ασθενή σε γιατρό, έστω και 1% από το πρωτόκολλο του τετράμινου της φουλ καναβιδιόλης να ήταν χάρη στην καναβιδιόλη, πέρα από τα υπόλοιπα συμπληρώματα διατροφής, γιατί θέλω να διευκρινίσω ότι δεν πήρα κανένα από τα φάρμακα που μου είχαν προτείνει τα φωσφωνικά. Ψυχολογία και κατάθλιψη είναι το επόμενο θέμα στο οποίο υπάρχει τεράστια βοήθεια στην περίπτωσή μου, όποτε χρειάζεται, αλλά η δυσκολία είναι να βρεις. Δεν θα μπορέσω να μιλήσω για δοσολογία σε αυτό, αν και στην περίπτωσή μου σε ένα σταθερό πρωτόκολλο συντήρησης είναι από 3 ως 12 μιλιγκράμμ καναβιδιόλης την μέρα, μοιρασμένα σε 3 δόσεις. 3 ως 12 μιλιγκράμμ καναβιδιόλης, μοιρασμένα σε 12 δόσεις. Από τον γιατρό που έχω διαβάσει, τον Αμερικάνο και τον υποστηρίζω, ονόματι Άλαν Φράγκελ, ο οποίος ασχολείται λιγότερα χρόνια από ό,τι την Ισπανία, αλλά αρκετά, 4-5 χρόνια με παραπάνω αυτό, με ασθενείς και καναβινοειδή, ξέρουμε ότι 10 ως 12 μιλιγκράμμ καναβιδιόλης την ημέρα θεωρείται ένα μέσο, μου επιτρέπετε να πω τέτοια πράγματα. Όχι, πες. Ολογίες, γιατί έχω αφοσιωθεί λίγο στις ολογίες. Λοιπόν, οκ. Δεν είναι κατά τα ελληνικά, αλλά παραμόνω σε γιατρούς αυτά. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Αν μπορείς να πεις για τον εαυτό σου, θα περπατήσεις. Ναι, θα περπατήσω. Και μετά ο γιατρός... Όλα αυτά για να θυμίσω το φίλο μου, τον γιατρό των Ιπανομών, που το ξέρω πως κάθε χρόνια που είδα ότι αν έρθει η παράλυση θα πατάνε, έτσι να είπε πριν. Πότε θα περπατήσεις? Αυτό είναι έμπληξη. Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι σε αυτό. Το 90 πήγαν φωνάξει να δω μια σκηνή δική καταπλάκας, η οποία ήταν παράλυση τους τελευταίους δύο μήνες σε ένα φιλική καρέκλα. Και πήγα στο σπίτι της και έκανα τσιγάρο μαζί. Κάνε τη σκύρια του Λεπτάκα στην τρίτη έτσι με τους μας. Τη δίνω το έκανε κάποιος σε λίγο. Πήγα δίπλα στον πρώτο μάτι, μου λέγει ότι ο μάτσος μου χρώστηκε. Ακούω φωνές, μαμά, μαμά, Παναγία μου λέω τι έγινε. Τρέχουμε στον πρώτο μάτι, μαμά, κουνάω το πόδι. Και πούνε το πόδι. Δεν την ήξερα σαν. Και λέω, το κουνάει και χτες και τα χαλάρωσε λίγο με το δικάρο και κουνάει. Όχι μου λέει, είναι δύο μήνες και τελείωσε εκείνη και κάνει να φάρει το δουλειά. Τότε, να σημειωθεί, δεν γνωρίζαμε γιατί δεν το κάνει πριν από εσύ. Ήταν 1991. Ξέρουμε όμως ότι θα περάσει στις κρίσεις και τα πλάκες. Πήγα σπίτι μου, διάβασα εκεί, πραγματικά άμεση εφαρμογή στις νευρολογικές παθήσεις. Επιληψία, παραδείγματος χάρη, στο μετά είναι χρήση μαχαίρι, με συμπητή και αυτό που λέμε παράλληλα που περπατάνε, που είναι και το πόδι της. Αυτή είναι η δική προσωπική εμπειρία με τις κρίσεις και τα πλάκες, πέρα από τις άλλες. Ήταν πρώτη, ήταν εντυπωσιακή πραγματικά. Ευχαριστώ. Γιώργη, να σε καλά, σου χρωστάμε πάρα πολλά γιατί τυχαίνει και σε ξέρω από πολύ παλιά όπου με είχες βοηθήσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με μακρηγορό, σε γιατρούς απευθύνομαι πάλι. Μία ευχή τεράστια, εγώ σαν ασθενής, παγκοσμίως κάποιος να βρει ένα τεστ, στο οποίο δεν ξέρω με ποιον τρόπο να ανοιχνεύεται η παρουσία, η έλλειψη, η υπερβολή ενδοκαναβινοειδών μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Το βίντεο είναι 3 λεπτά για τα ενδοκάμινα λειτουργία. What do you really know about cannabis? Well, yes, that too. But did you know that cannabis has been used as a medicinal plant since the dawn of human history? The medicinal use of cannabis gradually waned as opiates
became more widespread? Closer to our own times, Raphael Meshulam isolated and synthesized one of the main active components of the plant. The cannabinoid THC, followed shortly afterwards by CBD. He discovered that this organic compound has the incredible ability of connecting molecularly with certain receptors housed in many of the cells in our body. This cannabinoid has sometimes been dubbed the key to a molecular padlock. By connecting the CB1 and CB2 receptors, cannabinoids act as chemical messengers. Meshulam and his team wondered why there was a specific receptor in our bodies for this type of molecule. In 1992, a cannabinoid was finally located that is secreted naturally by our body. It was called anandamide. Subsequently, another similar molecule was discovered, also in our organism, which was called 2-AG. And it was discovered, too, that anandamide forms part of a wider system of intercellular communication in our bodies. This previously unknown system is known as the endocannabinoid system, and it is closely associated to our body's self-regulating processes, such as control of temperature and pH. It is involved in many different aspects, including motor coordination, neuroprotection, pain control, or appetite, among others. The endocannabinoid system helps maintain the complex balance between the different biological functions, a process known as homeostasis. THC and CBD are two of over 100 cannabinoids produced by the plant. The discovery of cannabinoids has opened up a new field in the research of the processes that regulate our organism. We know that some cannabinoids have therapeutic applications, which make them very useful in the treatment of pain, cancer, or HIV. Cannabis has been part of human life for thousands of years and has tremendous properties beyond its mere recreational use. Its key role for our understanding of the endocannabinoid system and its special relationship with the chemistry of our body makes it unique, and there is still much to be discovered. Ο Γιώργος Οικονομόπουλος θα φύγει γιατί είναι σε μια άλλη εκδήλωση καλεσμένος. Μια μαμά η Βαρβάρα Σπυροπούλου έχει φτιάξει ένα βιντεάκι. Να δούμε ακόμα ένα βιντεάκι και να το κάνουμε πιο ζωντανό, να μιλάει η μητέρα, να δείχνουμε ένα βίντεο. Είμαι εδώ και 1,5 μήνα στο σιροπάκι. Πέρυσι ξεκίνησαμε 2 ml. Προχώρησε για 10 μέρες, έφτασε στα 10. Και μετά τις 10 μέρες το μείωσα και το έχω στα 5. Στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο, δεν έβλεπα κάτι διαφορετικό. Είχε μια τρομερή υπερκινητικότητα και επιθετικότητα. Σιγά σιγά όμως άλλαξε, ήταν πιο διάθετος, σταμάτησε η καρφαγία που είχε, εμένα πολύ αδύνατος. Τρώει φυσιολογικά ακόμα πολύ, αλλά όχι τόσο. Είναι χαρούμενος και πιο επικοινωνιακός. Το πιο όμορφο ήταν αυτό που μου είπε πριν από 5 μέρες, ότι μπαίνοντας στο σχολικό για να πάει στο σχολείο, «Γεια σου μαμά, θα αρχίσω σήμερα». θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένη πολύ. Γιατί βγήκε και από τα φάρμακα, τα χημικά όλα αυτά που ήταν πολύ δύσκολα. Εάν θέλει, θα έρθετε εδώ. Εδώ την πλευρά.
Και ο Θεός να μας βοηθήσει να βγάλουμε τη χημεία από αυτά τα παιδιά.
παιδιά και να βρεθεί ένας πιο υγιής τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματός. Ευχαριστώ. Σχεδόν επιτύχει του ζωή και έτσι μια εντολή από πολλά άλλα. Σήμερα, για να σταματήσουμε ή να μην κάνουμε κρίσεις, εκτός από τον Τζεπακίνη, το Καρδενάρ, το Γαλλικό, το Ζόνεκραν, στη Λιπεντόλη, παίρνουμε και τα βόρ, τον 2,5, μπορεί να φτάσει και 7 τα βόρ. Έχετε δοκιμάσει τα βιβλιοί. Αυτό που σου λέω, έρχομαι εδώ για να πείσω τον γιατρό μου. Κοιτάξτε να δείτε, είναι εύλογα οι απορίες. Μπορώ να πω ότι τις είχα κι εγώ και πραγματικά δεν έβρισκα γιατρό. Αυτό δεν θα το έκανα, αλλά όταν κατάλαβα ότι για την επιληψία χρειάζεται το CBD, το οποίο δεν έχει κανένα ψυχοτρόπο, κανένα. Κανένα. Εγώ σιγουρεύτηκα και παιδιατρό και από αυτά που διάβασα. Δεν βρήκα λόγο να μην το αρχίσω, διότι διαβάζοντας τα φάρμακα και τις επιδράσεις του, ήταν τρομερές. Ενώ αυτό το φάρμακο, γιατί για μένα φάρμακο είναι, δεν έχει καμία επίδραση. Το μόνο πράγμα που δυσκολεύτηκα ήταν στο να βρω τη δοσολογία που κάνει στο παιδί μου. Μου πήρε 11 μήνες. Αυτό θέλω, τη δοσολογία. Κοιτάξτε. Είναι σε κάθε άνθρωπο λειτουργεί διαφορετικά. Όπως σας είπα, άρχισα σταδιακά με μία, προχώρησα ένα τρίμερο, ανέβαζα. Όταν έφτασα στις 5, είδα ότι πολύ γρήγορα σαν ένα κούκονα με αυτή η υποδοχή και είχα να πάψει. Έβλεπα νευρικότητα, δηλαδή, έβλεπα τρέμουλο να ξανάρχεται εκεί, είχα να πάψει. Στη δική σας πόλη μπορεί να δείτε το τρέμουλο ή νευρικότητα, ή εσείς που κάνετε σαν μαμά θα παρατηρήσετε. Το παιδί μου είναι πια η νόηση του σχεδόν στο μηδέν. Και εμένα, έχει μεγάλη θετική στέρηση. Θετική στέρηση, όχι, δεν έχει από φάρμακα. Όταν φτάνει ένα άνθρωπο να τα νιπέντε τα βόρη εξτρά. Είναι το λιγότερο και τα κανονικά και τα κανονικά και τα λοιπά. Μα βγάλα κάποιο σύνδρομο που γυρίσαμε πολλές χώρες της Ευρώπης, κάποιο σύνδρομο. Η μόνη μας ελπίδα είναι αυτό. Αυτό που οι περισσότερες που ήμουν εδώ μέσα. Αλλά πώς θα βοηθούμε, πώς θα το ξεκινήσουμε. Αυτό μακάρι, αυτό που είπε και ο κύριος Τζιμίδης πριν, ότι θα ήταν εύλογο να μπορούσαμε να δούμε πόσα μιλικά χρειάζεται να μπορούσε να δει μια εξέταση. Μέχρι τότε όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να ματέλνουμε, γιατί και μένα έχουμε μια στέρηση μεγάλη, έχει 85% αναπηρία. Και όντως αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ματέψει. Πού τους κάνει, πού δεν τους κάνει. Σας λέω ότι πήρε 11 μήνες μόνο και μόνο να βρω τη δοσολογία. Θέλει πολύ παρατηρητικότητα, θέλει ημερολόγιο, καθημερινό. Ναι, και αναγκαιρούν να το διαβάζουμε για να δούμε πού έχουμε δει τις καλύτερες αντιδράσεις του παιδιού. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα να μειώνονται οι κρίσεις του παιδιού. Άμεσα. Δεν ξανάκανα. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν την Παναγία έφυγε να μου δει όλοι. Αλλά όμως, επειδή το παιδάκι μου άκουσε περιπλέον σε παιδική επίπτυξη, γι' αυτό επιμένω. Στα παιδιά των 20, το 19, θεωρώ ότι όταν ένα πράγμα κάνει, ένα φάρμακο κάνει καλό στην επιληψία, κάνει καλό σε όλες τις επιληψίες, σε όλες τις ηλικίες, διότι είναι ίδιο το πρόβλημα. Πρέπει να πω ότι δεν είναι και με υστέρηση. Μέχρι τα 4 μπορώ να πω ότι είναι το βαρισμένο συνέχεια, γιατί δημιουργούμε δοκιμές. Ναι. Δοκιμές, πάνω στα παιδιά μας. Το ίδιο μου είναι όχι άλλα φάρμακα μαγούλα. Το ίδιο. Το παιδί δηλαδή μιλούσε, περπατούσε, έτρεχε, τώρα το υποβαστάζεται για να περπατήσει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε
και είναι ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης, είναι να, το συντομότερο πριν το καλοκαίρι να περάσει το νομοσχέδιο. Εάν περάσει το νομοσχέδιο, θα καταρτιστούν οι γιατροί. Θα δουν τις, που ήδη τα ξέρουν, δηλαδή γιατί οι γιατροί διαβάζουν τις διεθνείς έρευνες. Θα αρχίσουν να, γίνονται έρευνες και στατιστικές και εδώ. Και δεν θα πηγαίνει, δεν θα προσπαθεί κάθε μία από εσάς, ο καθένας που έχει ένα παιδί με πρόβλημα, να βρει τη δοσολογία μόνος του. Θα πρέπει να το κάνει, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ άσχημο. Να γίνετε γιατροί εσείς των παιδιών σας. Θα πρέπει το συντομότερο αυτό το νομοσχέδιο να έρθει στην Βουλή. Έχουν πει ότι θα το ψηφίσουν εκτός από την κυβέρνηση και το ποτάμι, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Προφανώς θα το ψηφίσουν και το Πασόκ, η Συναλλάταξη. Αρκετοί μέσα στην Δημοκρατία, γιατί έχουμε. Πιστεύω ότι θα περάσει με μεγάλη πλειοψηφία αυτό και έτσι θα είναι νόμιμο πια, θα πηγαίνεις με το νεοπή, θα αναγκαστούν οι γιατροί να μάθουν, θα ξεκινήσει η έρευνα, θα έχουμε στοιχεία, δεν θα αυτοσχεδιάζουμε. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Συμπληρώσουμε ότι αυτό ακόμα δεν το έχουν βρει. Είναι αυτό που ο κύριος Δημήτρης είναι ότι έρχεται να βρεθεί μια εξέταση που να μπορεί να ελέγχει το πόσο χρειάζεται να βιδιώνει, χρειάζεται ο κάθε οργανισμό. Δεν το έχουμε κάνει ούτε εδώ ούτε έξω. Εύχομαι αυτά τα. Η επιστήμη να προχωρήσει. Δημοσιεύονται όμως η μία έρευνα μετά την άλλη. Να δείξουμε ένα βίντεο ακόμα. Είναι προσωπική η δοσολογία. Να δείξουμε ένα βίντεο ακόμα. Και γιατί θέλω να μιλήσουν πολλές μητέρες. Και έχω διαπέμπει παιδάκια στην Αναστασία, η οποία είναι σχεδόν 13 χρονών και έχει θετική ανάπτυξη και τον Γιάννη, ο οποίος είναι 4,5 χρονών και έχουμε διάγνωση για δάρ με αποσιαλό. Και επίσης βαδίζει στις μήτρες αγχωριών. Το δικό μας ταξίδι με την φαρμακευτική κάρτα ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 2016. Μπαίνω σε μια ομάδα του Facebook, στην οποία είναι διαχειριστρία η Τζάκη Πολιτάς. Έκανα ένα post και μου απάντησε και μιλήσαμε πλέον αρκετά από εκεί και έπειτα για την περίπτωσή μας και μας καθοδήγησε τα πρώτα μας βήματα. Και την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ και στέλνω πολλά φιλιά. Ξεκινάμε στις 7 Νοεμβρίου του 2016 με την πρώτη μας παλμίτσα. Και ήδη από τις πρώτες μέρες χρήσης του CBD, ο Γιάννης ξεκίνησε να έχει διαφορά. Ξεκινήσαμε μιλά-μιλά να μασάμε. Με ένα πόδι τρώει ορισμένες στροφές, αλλά τρώει και πάρα πολλές στροφές σε κομμάτια. Λοιπόν, συνεχίζοντας το συμπτή, είδαμε φυσικά και άλλες διαφορές, όπως το ότι μπορούμε πλέον να μαγαρινεύουμε στο κεφάλι και στην πλάτη χωρίς να αντιδράει καθόλου. Να είναι πιο ήρεμος, να έχει καταλαγιάσει λίγο περιοχή την κινητικότητά του, γιατί τα παιδάκια συνήθως που βρίσκονται στο φάσμα του οπτισμού είναι υπερκινητικά. Κάθεται περισσότερες ώρες και ασχολείται με τα παιχνίδια του, με ζωγραφιές και με άλλα πολλά πράγματα. Και φτάνουμε περίπου στο σήμερα και μετά από κάποια κόμματα που είχαμε, που σταματήσαμε και ξέρουμε τις δηλώσεις του CBD όπως συνέβη και το φετινό μας το Πάσχα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το ρόλο. Το CBD, CCBA. Διαβάζοντας ένα post στην ομάδα που είμαι στο Facebook που έχει σχέση με τον αυτισμό και την καναβιδιόλη, μια κοπέλα στο το post το οποίο έλεγε ότι ξεκίνησε να δίνει καιρό στο παιδί της και είδε κάποιες θεματικές αλλαγές, αποφασίσαμε κι εμείς μετά από το τοπικό μου που είχαμε να ξεκινήσουμε μόνο.
Ξεκινώντας τώρα, την δεύτερη μέρα ήδη, ο Γιάννης φάνηκε να ξυπνάει, να το πω από έναν ήλθαρο, νομίζω, γιατί ξαφνικά ξεκίνησε να παρατηρεί τα πάντα γύρω του. Ξεκίνησε να μετράει με δικές του λεξούλες και να δείχνει έντονα τα πάντα. Να μετράει πίνακες, να μετράει παιχνίδια, παπούτσια, τα πάντα γύρω του, τα πάντα. Και ξεκίνησε να δείχνει και τα πάντα, λέγοντας του Γιάννη, δείξε μου, ας πούμε, το παιχνίδι με τα ζωάκια και να το δείχνει κατευθείαν. Τα παπούτσια σου και να τα δείχνει. Ο Γιάννης μέσα σε μια εβδομάδα χρήσης του CBD είναι ένα διαφορετικό παιδί. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι. Έχει μάθει όλα τα χρώματα, έχει μάθει όλα τα σχήματα. Είναι πολύ πιο δεκτικός σε όλα τα πράγματα. Ακολουθεί πλέον 99,9% των εντολών μας, ενώ πριν ήμασταν στο 40% περίπου με 50. Μας κοιτάει πλέον στα μάτια, έχει τέλεια βλεμματική επαφή, την οποία την αποκτήσαμε με το CBD, γιατί πριν δεν άκουγε ούτε καν στο όνομά του τις περισσότερες. Έχουμε υπομονή και επιμονή στον αγώνα μας για το καλύτερο του παιδιού μας. Και θα είμαι εκεί και θα τα λέμε με όλα τα κορίτσια. Και έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για όλα τα παιδάκια να πηγαίνουν με πολλά βήματα προς το καλύτερο και γιατί όχι να συναντηθούμε για μια μέρα γιατί δεν γνωριζόμαστε ποτέ. Απλά στηριζόμαστε και βοηθάμε η μία την άλλη μέσα από τις ομάδες αυτές. Αυτή ήταν, είχα να σας πω εγώ για τη δικιά μας την περίπτωση. Σας χαιρετώ όλους από την όμορφη τάση και εύχομαι να περάσετε καλά στην όμορφη αυτή συνέλευση, συνεδρία που έχετε στην Αθήνα. Να γνωριστείτε μεταξύ σας. Εύχομαι και εγώ κάποια στιγμή να σας γνωρίσω και σας στέλνω πολλά φιλιά από την όμορφη τάση. Δεξιά μου στο Καλοτσάκι κάθεται ο κύριος Αγγελίνας Γιώργος, ο οποίος είναι ασθενής και γιατρός μαζί. Ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας και γιατρός. Να μιλήσει. Ασθένεια, φυσικά δεν έχω σηκωθεί ακόμα από το παρτσάκι. Αλλά
μιλάω για γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ταμπού στην ελληνική κοινωνία. Όταν εγώ πήγα και με είδανε στην ΕΡ, τη μητέρα και όλες τις φίλες, γύρισαν και είπανε «Να, ο Γιώργος που παίρνει ναρκωτικά και έτσι και μας θες εμάς». Άντε τώρα να εξηγήσω ήθελε να έρθει το 60% Ελλάδα στο ιατρείο που θέλει να κάνει μια εκπομπή και μου το απαγόρευσε η μάνα μου, λέει «Θα στηθούμε για απ' έξω και όταν το δω, θα πεις να φωνάζω». Αυτό το ταμπού στην ελληνική κοινωνία, γιατί σίγουρα δεν είμαστε ούτε Καναδάς, ούτε Ολλανδία. Πρέπει, αυτό είναι το βασικό, το ότι κάνει η κάναβη καλό, κάποιο καλό σε κάθε ασθενεία, το κάνει όλοι που το είπανε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να πέσει, να καταρριφθεί αυτό το ταμπού. Όταν βγαίνει η μάνα μου η ίδια και όλες τις φίλες και προσπαθούν και παρακαλάνε μη βγεις, θα χάσεις τους ασθενείς σου, θα εκτεθείς. Γιατί και πολλοί ασθενείς πήγαν στο ιατρείο, αλλά θα το δούμε καλύτερα. Πού είναι εσύ αυτή, να σου κάνουμε και διαφήμιση. Είστε και πρόεδρος ενός συλλόγου Αρμαία.
Τι λένε στο σύλλογο για αυτό. Τον ύπεστο που είναι στην Ικέ, που είναι με αυτό άνοσα και με νοσήματα που στήνεις και τα βλάκας πρών. Και εκείνοι περιμένουν με ποιο τρόπο για τον λόγο να φέρεις από την Αμερική, όπως παίρνω εγώ, ένα προς ένα CBD THC κοστίζει 200 ευρώ τα 5 σε. Εγώ δουλεύω, μπορώ να τα πάρω. Οι υπόλοιποι δεν δουλεύουν και δεν μπορούν να δώσουν το μήνα 200 ευρώ για να πάρουν ούτε καν το φάρμακο που θα μπορούσε να του βοηθήσει που είναι εδώ σαν τέτοιο. Γι' αυτό καλύτερα. Περιμένουν να δοθεί κάποια έγκριση για να καλυτερέψουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ρωτήστε με. Πάρτε το μικρόφωνο όμως και ελάτε εδώ. Νομίζω ότι έχω δυνατή γνώμη. Θα ακούμε, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με την ώρα που παίρνετε το CBD. Είπατε ότι το παίρνετε βράδυ. Και CBD και THC. Ωραία, ναι, CBD και THC ένα προς ένα. Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτή τη δεδομένη στιγμή της ημέρας? Γιατί όλη την υπόλοιπη μέρα, όλη την υπόλοιπη μέρα δουλεύω. Να πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω να καθίσω στο σπίτι και να ξαπλώσω σε ένα κρεβάτι και να πω εγώ δεν μπορώ να περπατήσω και όπως πήγες με το βράδυ. Εντάξει, πιστεύω ότι το βράδυ μετά υπάρχει ο ύπνος ο νυχτερινός, το πρωί ξυπνάω φρέσκος με μια καινούργια μέρα που θα κρατήσει μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Φοβάμαι, δεν είναι γιατί δεν ξέρω ποτέ δεν το έχω προσπαθήσει. Εγώ το ρωτάω για την κόρη μου, γιατί τη το δίνω, δεν παίρνω μόνο στο δική. Είναι με τρία βέβαια και τη το δίνω πρωί. Και έχει κάποια εκμηλία που δεν είμαι σίγουρη αν αυτή το στο CBD ή απλώ δεν έχει προτάσει τον ύπνο, γιατί έχει διαταραχέ ύπνου. Είμαι σε μια διαδικασία που να σκέφτομαι αν πρέπει να τη αλλάξω την ώρα. Και επειδή η κορμία μου είναι μικρούλα και δεν μιλάει, δεν μπορεί να μου πει πώς αισθάνεται. Γι' αυτό ρωτάω εσάς. Θα συνεχίσω λίγο όμως αυτό. Οποιουσδήποτε. Αν ξέρετε το βράδυ, από που έχει πιο λαϊκά, γίνονται όλες οι επισκευές στον καρδιό. Άρα λοιπόν, εάν χρησιμοποιήσεις το οποιοδήποτε προϊόν, σκεύασμα, φάρμακο, το βράδυ γίνεται καλύτερη απορρόφηση και δεσμεύεται καλύτερα στον εργαστή σε ερευνητική κατάσταση. Σίγουρα είναι καλύτερη. Να το πω, ο γιατρός που το τύπησε αυτό μπορεί να το πει. Σίγουρα είναι καλύτερη. Το ζήτημα είναι ότι εγώ παίρνω, σας είπα και THC που σε μεγάλες ποσότητες φοβάμαι ότι θα μου δημιουργήσουν αιμοργήσει και θα μου δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Το να κάνω το λέξιμο το επάγγελμά μου το ιατρικό, δεν το έχω δοκιμάσει. Φοβάμαι και δεν το έχω δοκιμάσει. Πόσο καιρό θα το έχω ευχαριστώ πολύ. Από τις πρώτες δόσεις η ακράτεια σταμάτησε. Δηλαδή το θέμα ότι φόραγα πάνω για να μην γιατί ήταν δύσκολο να σκοτώ από το καρεκλάκι μου και να πάω στο μπάνιο που δεν μπορώ να περπατήσω, η ακράτεια αυτή έχει σταματήσει από τότε που το παίρνω. Η σπαστικότητα μπορώ και βάζω και το πόδι μου στα προπόδια πλέον. Εκεί που τα άκρα μου ήταν σαν δύο σίδερα. Αυτά εγώ τα δίνω εκεί πέρα γιατί σας λέω ότι 20 χρόνια παλεύω με αυτήν την ασθένεια. Εγώ αυτά τα αποτελέσματα δεν τα έχω ποτέ. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάποιο κάνει η ιατρική λέει ότι κάνει. Και εγώ το βλέπω ότι κάνει, αλλά τι περιμένετε, παιδιά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Θέλετε να ρωτήσετε? Ναι. Λοιπόν,
πόνο, αρτισμό. Ελάτε εδώ, αν μπορείτε να ελάτε μπροστά. Να αλλάξουμε λίγο τη σειρά. Έχουμε κάποια βίντεο από την επαρχία, από μαμάδες που δεν έχουν έρθει. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει τέτοια εφήγηση ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία.
κοντά. Η μικρή μου, 14 χρόνια σήμερα, αυτισμός, αφιλεξίες, φοράει πάνω, λόγω καθόλου. Όταν προσπαθούσαμε να υπολαλήσουμε μια λέξη, γίνονταν εκτρική. Ακούστε, έκλαιγε και όταν εκτρική το πάλι, φτάσαμε λίγο σε ακόμωση, γιατί η ποιότητα ζωής στο σπίτι μας ήταν, όπως καταλαβαίνετε, τραγική και κακό άτομο. Μετά από ένα καλό ψάξιμο στο ίντερνετ, αποφάσισα να τη δώσουμε το λάδι αυτό. Πήρα την γιατρό μας, γιατί ο άντρας μου ήταν αρνητικός. Εδώ είναι. Και ευτυχώς η γιατρός μου είναι θετική, μου είπε εγώ μαζί σου. Απλά δεν ξέρω να σε καθοδηγήσω ούτε πού θα το βρεις, τι δοσολογείς, ποιο λάδι χρειάζεται. Είπα, μαθαίνοντας εγώ, θα μάθω και εσύ. Ξεκινήσαμε, την ενημερώνω για τα πάντα. Από τη δεύτερη σταγόνα η Μαρία, ένα μιλιγκράμμ την ημέρα, μια σταγόνα την ημέρα, άνοιξε το ψυγείο, έβγαλε το τυρί και μου λέει, θέλω τυράκι. Εγώ... μιλώντας με την Μονάκη, εσά έπεσα σταγόνα. Κάθε μέρα μου βγάζει και μία καινούργια λέξη. Ακόμα δεν κάνουμε διάλογο, αλλά το παιδί μου αυτή τη στιγμή της λέω «Μαρία, έλα να φας, Μαρία, έλα να κάνουμε μπάνιο, Μαρία, έλα να τη δεις». Και έρχεται σε κάθε εντολή που δίνουμε. Η θεραπευτές είναι ενθουσιασμένη και μου ζητούσαν ότι πρέπει να το μάθει ο κόσμος, πρέπει να το μάθουν οι γιατροί. Αποφάσισα να γίνει αυτή η συνάντηση. Να σας πω την αλήθεια, όχι αυτή η συνάντηση, η συνάντηση της ομάδας. Και φτάσαμε να έρθουμε τελικά από παντού. Η συνάντηση αυτή είναι για την ενημέρωση όλων των γονιών που ταλαιπωρούνται και ασθενών. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και των παιδιών μας και της υπόλοιπης οικογένειας. Μεταξύ μας μόνο θα βοηθούμε. Δεν περιμένουμε από κανέναν. Στο Υπουργείο τι σου είπαν? Στο Υπουργείο μου είπαν μπράβο για τη συνάντηση. Περιμένουμε αυτή τη συνάντηση να του στείλω ολοκληρωτικό. Και ξεκινάει λοιπόν το τρέξιμο αύριο, ώστε να του πείσουμε να μπει και ο αυτισμός. Το καλό είναι ότι έχει πάρει παράταση. Περιμένουμε. Δεν έχει υπογραφεί γιατί θα έχει να τελειώσει 25 του μηνός. Σίγουρα. Αυτό θέλω να καταφέρω να κάνουμε. Γιατί στην ομάδα είμαστε κοντεύουμε στους 300 και αυτή τη στιγμή που έφυγα από το σπίτι μου είχα και 50 καινούργια αιτήματα ημέρας. Μία υπογραφή ο καθένας νομίζω δεν είναι τίποτα, ώστε να μπορέσουμε να πάρουν γνώσεις οι γιατροί και να συνταγογραφείτε. Όπως μάθατε για τη συνάντηση, έτσι θα μάθετε και γι' αυτό. Όπως μάθατε για τη συνάντηση. Από αύριο ξεκινάει ο αγώνας αυτός. Να μαζέψουμε υπογραφές, να τις δώσουμε στην Επιτροπή Ναρκωτικών, ώστε να πάρουμε την έκρηξη. Αυτό. Σε άλλα πράγματα. Να γράψει. Να ακούγεσαι όμως. Πού, ξέρω πού. Τέλος πάντων, χρόνοι, οι κάναμοι και στα διάρκεια και παντού. Έχουν πάψει και τα παιδιά να είναι αυτιστικά ή με επιληψία ή με οτιδήποτε άλλο. Το έχουν στην πόρτα. Αυτό είναι λίγο η κατάσταση ότι δεν θέλω να πιστέψω. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση πολύ νευρολόγοι. Δεν τον νευρολόγοι. Κάνουν συνέδρια, κάνουν πανευρωπαϊκά συνέδρια και ομιλίες.
δηλαδή απίστευτα, το οποίο πολλές φορές εγώ τσαντιζόμουν, είναι βρίαζα και έλεγα καλά μωρέ κάνατε τα παιδιά της Ελλάδας καλά και πήγατε τώρα και στο Ζιμπάμπουε. Για το όνομα. Τι κάνουν. Τι κάνουν. Άνθρωποι πήγαν στα παιδιά και εμείς δεν μπορούμε δηλαδή να βρούμε ένα φάρμακο της επιλεξίας. Γιατί πάσχουν από επιλεξία. Από 100 επεισόδια, 80 επεισόδιους, φτάσαμε να κάνουμε καθημερινά τώρα πάλι 7, λόγω γιατί είχαμε υποστεί και ένα χειρουργείο στο νομίο. Πόσο χρόνο είναι το παιδί σας? Αυτή τη στιγμή είναι 19 και έχει εμφανιστεί το πρόβλημά της από 2 μηνών. Έχει δοκιμάσει τα δεκανόπιες? Όχι, έχει δοκιμάσει αντίστοιχα όλη τη χημεία φαρμάκων. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στο γιατρό της, το οποίο το παιδί τώρα είναι λίγο και είναι στο γιατρό του κύριο Παντή, στο γεννήτιο, που είναι φυσιολόγος και νευρολόγος, και καταλέξει που έχει πει πάρα πολλές φορές ότι δεν υπάρχει κάτι για το παιδί. Εκτός, αν θέλω να δοκιμάσω το VNS, το οποίο όχι ότι θα φύγουν οι θέσεις, θα είναι πιο ήπιες, πιο ήπιες. Είναι άλλο σε ένα καινούριο φάρμακο, με ονόματι Φαϊμπόμπα, το οποίο λέει να φάσει και από ψυχιατρικά προβλήματα και πτώσεις. Οπότε ούτε και αυτό μας ταιριάζει, ούτε και το VNS, το... ναι, ο νευροδιογένεση μας θα μας ταιριάξει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και από μόνος του, χωρίς να το ρωτήσω, θα κάνεις μου λίγο. Διότι είμαστε σε ένα στάδιο, γιατί κάναμε, αν έχεις ακούσει, το έχω ακούσει και ήθελα να σε ρωτήσω. Το οποίο μου είπε ότι θα κυκλοφορήσει σε ταμπλέτα με ακριβή δοσολογία γραμμάρια. Αυτά δεν είμαστε τέτοια. Δηλαδή του λέω, επειδή έχω γιο και είναι στην Αμερική σε μια αμερικάνικη εταιρεία, το οποίο μπορεί να μου φέρει εμένα με αυτό το φάρμακο που λες. Τι σε νοιάζει, εγώ θα το πω. Εσύ σαν γιατρός μπορείς να μου ρυθμίσεις την δοσολογία, να μου εγγυηθείς ότι δεν θα πέσει κάτω το παιδί μου και θα πάρει κάτι, παίρνοντας τα άλλα διαπληκτικά φάρμακα. Ή θα κόψω τα φάρμακα, κάποια φάρμακα ή κάποιες δόσεις και θα δώσω αυτό. Γιατί αν το δώσω από μόνη μου και μου σε πει κάτι και το τρέξω εγώ αύριο στην νευρολογική και μου πει κυρία μου τι φάρμακα παίρνει, από τα φάρμακα φυσικά που παίρνει, και ό,τι έδωσε και από μόνη μου αυτό, ωραία κυρία μου, πηγαίνετε σπίτι σας και κάνετε τη θεραπεία μόνη σας, θα μου απαντήσει, αφού εσείς πιστεύετε ότι ξέρετε καλύτερα από εμάς και θα με διώξουν αν όχι με το κονταρόξιμο, δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος σας έχει εγγυηθεί με τα χημικά που δίνετε στο παιδί σας ότι δεν θα πέσει κάτι. Και ότι δεν θα πάρει ζημιά. Είναι σίγουρο, αλλά έχει και κάποιος εγγυηθεί. Εγώ όταν η Μαρία μου ξεκίνησε τα πράγματα της επιληψίας, μου έκανε συνέχεια αρκή και έφτανε το σαλόνι της στο στομάχι της. Μου έκανε πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα φανταστείς. Και από την πρώτη, δεύτερη μέρα σταμάτησε το τίκ. Ωραία. Και τρία πειραματίες που νόμες, ο ένας που λέει κάνει υπομονή και θα δώσει σε αυτό και πάλι το 98% και μιλάει για τεράστιο ποσοστό, ούτε καν σε πιλότητα, τα ορεινά μου τους διαφυγιακό, ας πιάσουμε το 50% και βλέπουμε. Λοιπόν, ο ένας λέει, οκ, αυτό, ο άλλος λέει, δεν ταιριάζει. Ωραία, να ακούσουμε και... Γιατί όλοι είναι κορυφαίοι, πραγματικά δεν προλόγει. Να δούμε ένα βίντεο ακόμα από μια κυρία την επαρχία. Αλλά μετά γιατί πως σε αυτές τις άλλες χώρες έχουν σταματήσει. Ας αφήσουμε τις άλλες χώρες, να δούμε από την επαρχία ένα βίντεο ακόμα. Ένα βίντεο από προσωπική εμπειρία, να δείτε κι εσείς. Στις 14 Μαρτίου του 2017.
πάει στην τέτοια ημέρα. Ο λόγος του είναι στις δύο λέξεις. Παραδείγματος χάρη, θέλω νερό, θέλω παγωτό. Και η συμπεριφορά του το τελευταίο καιρό ήταν πάρα πολύ έντονη, έντονα αυτιστική. Δηλαδή είχαμε πολλές αναμνές, είχαμε περιεκτικότητα, διάσταση προσοχής και αποφάσισα λοιπόν να κάνω χρήση πλαγιού. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που έκανε κρίση της καναβιδιόλης ο κανονικός, δηλαδή από την πρώτη στα αγώνα, είχε πολύ έντονες ηλικίες και εναλλαγή συναισθημάτων. Ταυτόχρονα και ο περικλητισμός του και η αιμονή του, οι εικονές του, συνέχισαν να υπάρχουν. Με διαφορά όμως, ότι τώρα ερχόταν και ένας καθαρός λόγος. Ο καλλιέργος δεν τόμιζε τα σύμφωνα. Τόμιζε κυρίως τα πνίδα, παραδείγματος χάρη θέλω, δηλαδή θέλω νερό. Έχοντας λοιπόν αυτή την ένταση, ο καλλιέργος άρχισε να έχει ένα πάρα πολύ καθαρό λόγο. Όπου βέβαια σε εμάς ήταν ξένο, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά κουραστικό, διότι μαζί με τον υπερκινητισμό ήταν και ο ήχος με ίδιο ρυθμό, όπως και η ένταση που κουβαλούσε εκείνη τη στιγμή. Επίσης, υπήρχε μεγάλη δυθρότητα στα αυτιά και ταυτόχρονα το κομμάτι της διατροφικής του συνήθειας, ειδικές του αιμονές που είχε στο κομμάτι της διατροφής, άρχισαν να σπάνε και από μόνος του να θέλει να φάει διαφορετικά φαγητά. Το εντυπωσιακό ήταν ότι από την τρίτη μέρα κιόλας το κομμάτι της αντίληψης είχε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, άρχισε να εκτελεί σύνθετες εντολές, ή διπλές θα έκαναν. Παραδείγματος χάρη, κάνει και έγκαιρο στα δεύτερη σου κλίνη, όπου το έκανε άμεσα. Πιο πριν, θα μπορούσε να πάρει μόνο να πάρει νερό, να πιει νερό, γιατί αυτό που εκτελούσε κυρίως ήταν και αντιλαμβανόταν αν το αντικείμενο, το ποτήρι του, όχι το ρήμα στο να φέρει το νερό και πολύ περισσότερο να το δώσει κιόλας, να κάνει το διαχωρισμό σε ποιο πρέπει να δώσει το αντικείμενο. Έχοντας περάσει 10 μέρες, ξεκίνησα την δεύτερη σταγόνα καναβιδιόλης στο Καλλινικάκο, όπου μέσα σε 2 εβδομάδες ο Καλλινικός είχε πια σταματήσει να έχει αυτές τις συναισθηματικές αλλαγές. Οι αιμονές του είχαν σταματήσει αρκετά. Με αποκορύφωμα την 7η μέρα που κάναμε πια χρήση δεύτερη σταγόνας, να έχουμε μία κορύφωση με πάρα πολλά πράγματα για 2 ώρες περίπου ένα βράδυ, όπου από εκεί και μετά σταθεροποιήθηκε και η συγκέντρωσή του και η όψη του, ακόμα και το χρώμα του προσώπου του είχε γίνει πια πιο υγιές, πιο βλογαρή. Αυτό είχε μία διάρκεια για τουλάχιστον άλλες 2 εβδομάδες, όπου και στο μαστικό του κομμάτι και στο συμπεριφερικό του κομμάτι, και στο μύτο του είχε μία να έρχεται, είχε αρχίσει να έρχεται μία ισορροπία. Θέλω να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες του Καλλινικού από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα, κάνοντας χρήση πλαγιού, για να δείτε την όψη που από την πρώτη φωτογραφία
φωτογραφία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση να, όχι να συνεργαστεί, να έχει επαφή με μία συναντηριά του. Και στο πώς μετά φτάνει με, να, αυτό απλά να θέλει, αλλά να κατανοεί κιόλας στο ότι αυτή τη στιγμή βγάζουμε φωτογραφία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάυση, προφανώς έχει γίνει ο χωρισμός. Και περιμένω να περάσουν κάποιες μέρες και να ξανασυγνήσω την επίσης του Δαβίδη για να ξαναδώ αυτά τα αποτελέσματα που είδαν την πρώτη φορά. Είχα
την είχα συντροφεύσει σε, από το 2010 μέχρι το 2016 σε όλους τους γιατρούς. Ελάχιστοι άνθρωποι τη ρωτούσαν, εσένα πώς σε λένε, ποια είσαι, τι πώς νιώθεις γι' αυτό, ούτε κανένας. Μεγάλο κεφάλι. Λοιπόν, και μια μέρα έρχεται η Ζήνα και μια εγώ που βρει αυτό. Μπορείς να το ψάξεις εσύ, λίγο και στα αγγλικά, να πούμε τι γίνεται και αυτά. Θέλω να το ψάξω. Μου λέει, εγώ το πήρα απόφαση, θα το κάνω. Τι λέω κάτω. Έπαιρνε μέχρι εκείνη τη στιγμή τόση πολύ χημεία. 17 φάρμακα την ημέρα. Διπλή κόκκινη ψυχιατρική γραμμή, έτσι. Δεν έπαιρνε βιταμίνες. Δεν έχει να πάθει τίποτα. Νομίζω ότι είχε πάρει όλα τα φάρμακα που έχουν διπλή κόκκινη γραμμή. Μαζί με αυτά που είναι για το σπάνιο σύντομο. Για όσους δεν ξέρουν, το τραγούδι του Γιώργου τη Κουμπή και για πολύ λίγο, έπρεπε να προστάει ένα φυσιολογικό άνθρωπο από εμά, εξαιρετικό και μετά το πρόβλημα. Ένα συνάδελφο σε ένα κέντρο ημέρα με άτομα με αναπηρία που πέτρεψε τα ποντίκια και πήγε λίγο ρησπερτάλ, είναι στα γόνια μου, φανταστείτε. Σε δώσαμε τριήμερο ρεπό. Το δοκίμασε, το πάρτο. Έτσι απλά, όπως σας το λέω. Πάρτο και άσχημα λίγο τώρα, γιατί έχω κάνει στον καθηγό να φτιάξω κουλουράκια. Κάνει φοβερές τέτοιες έτσι, λέγεται. Και τώρα η κατηγόνη είναι... Τι μήνα. Ήταν εδώ και πήγε για καφέ. Σήμερα είναι 36 κιλά, Εδώ είναι σύν 6-7. Η αντιγόνηση είναι. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη σημερινή συνάντηση εκδήλωση, θα σας πω μόνο αυτό γιατί με συγκίνησε. Η αντιγόνηση την είπε γιορτή. Ακριβώς έτσι την ονόμαζε. Ο λόγος της. Εγώ λέω τώρα, μιλάμε στο τηλέφωνο, λέμε τα νέα μας, με μαλώνει και με συμβουλεύει. Είναι μία 27χρονη που με 10 χρόνια μεγαλύτερη της, την ώρα να έχει νέος φίλος. Μην παίρνει ζωή. Πέρα από αυτό το προσθέσω, με κάποιους φωνείς από εδώ μέσα, που περίμενε πρώτο από εδώ πέρα, η Αντιγόνη ήδη έχει μιλήσει. Και έχει μιλήσει γιατί θεωρούσε ότι μπορεί να τους βοηθήσει, να τους δώσει κουράγιο για να βοηθήσουν τα παιδιά του. Και κάθε φορά που η Αντιγόνη ακούει μία μαμά να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει πάμε καλύτερα, κλαίει. Είναι στο καναπέ απέναντι μου και κλαίει. Και το μαράκι εδώ της Κατερίνας πάντα κλαίει. Η άλλη πάντα καλύτερα στην κοιμήτη. Τώρα έχει και τώρα δεν έχει. Γιατί καμπότα να γίνει στα σκαλιά που... Να σας πω κάτι. Δεν έχει να πει κάτι. Αυτή το έχει ζήσει. Αυτό είναι σημασία. Εγώ θα πω ότι η Αντιγόνη μου έλυσε όλες τις απορίες, πριν ξεκινήσω δηλαδή, για το πώς νιώθει. Αυτό είναι. Όταν εγώ μιλήσα με την Αντιγόνη, το πρώτο πράγμα που τη ρώτησα είναι θέλω να μου πεις αγάπη.
αγάπη μου, τι αισθάνεσαι. Γιατί είχα τις ανασφάλειες μου, όπως όλοι. Και μου λέει, αισθάνομαι καλά. Είμαι ήρεμη, είμαι χαρούμενη, δεν τσακώνομαι πια με την μαμά. Δεν χτυπάω την μαμά. Δηλαδή αυτό μου μιλούσε και έκλαιγα. Αισθανόμουν όλα αυτά που μου λέει, γιατί τα ζούσαμε, έτσι. Σας παρακαλώ, κυρία Κατερίνα, μου λέει, δώστε το στη Μαρία να γίνει καλά. Και έτσι ξεκίνησα. Το πρώτο αυτό που είπε η Κατερίνα, δεν χτυπάω τη μαμά, δεν χαρώ τη μαμά, πρέπει να σας πω ότι η αδηγόνη έχει, δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, ένα σπάνιο επιδυτικό σύνδρομο, το Λενόξ Κρεστό. Είναι ένα στο ένα εκατομμύριο άτομα το χρόνο. Το μάθαμε όταν πήγε πια 25 χρονών. Παρουσιάζεται στα 3 χρόνια και βγάζει πάρα πολλά ψυχολογικά ταυτόχρονα. Είχαμε φτάσει στο σπίτι μέσα να παίρνει με χέρια, ψυχολογικά. Δεν κοιμόμουν το βράδυ γιατί κάποιες φορές την είχα δει με ένα μαχαίρι κάπου εδώ. Μα σημάδευε με ένα τύπο παπάτης και πήγαινε λέγοντας η κατάσταση. Μια αυτή τα ξέρει όλα αυτά γιατί τα είχε ζήσει στο σπίτι. Ναι, πρέπει να σας πω ότι όταν πήγαμε στον νευρολόγο που βρήκε το πρόβλημα, το πρώτο που γύρισε και είπε ήταν εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Δεν καταλάβω εγώ τι δεν έπρεπε να αφήσω και μου λέει είναι ένας καστό. Προφανώς δεν ήξερα τι ήταν το λόγο του καστό. Ας μου λέει τι μέσα σε αυτή την ώρα. Μου κόψα τη γιαντή και μέσα σε όλα που βρήκαμε ήταν το προσδόκιμο όριο ζωής μου τα 18 χρόνια. Όταν μπήκα και στο Orphanet, το επίσημο site της Πανίων Παθήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πριν από 2-3 χρόνια έγινε ταυτή και η Ελλάδα, που διάβασα και εκεί, δόξαζαν ότι δεν το ήξερα, ότι είχα μια ορολογιακή βόμβα στα χέρια μου. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα αν ήξερα ότι αυτό το παιδί έχει αυτό το προσδόκιμο όριο ζωής, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Απλά, όταν βρέθηκε σε μία απόγνωση να μην μπορεί να σταθεί ένα ολόκληρο σπίτι πουθενά 24 ώρες το 24ωρο, άρχισα να ψάχνω. Και λέω δεν μπορεί. Μία λύση θα υπάρχει. Και έτσι βρήκα τη λύση του CBD της καναβιδιόλης και όλα τα υπόλοιπα. Και μίλησα με την αυτή και μου είπε ναι. Το επίσης που πρέπει να πω ότι ο νευρολόγος όταν βρει ένα από 1,5 χρόνο που είπαμε θα αρχίσω αυτό, δεν τον ρώτησα. Μου είπε υπερχόρη. Ομολογώ ότι με εξάπνισε. Δεν μπορούσε βέβαια να με βοηθήσει γιατί έχει μια ιδιομορφία αυτή η θεραπευτική αγωγή. Όπως λέει ο φίλος μου εκεί αριστερά-αριστερά ο Άγγελος, μιλάει το λάδι και ο ασθενής. Δεν είναι μια αντιβίωση. Πάρε 3 φορές την ημέρα και τελειώσαμε. Θέλει ψάξιμο, θέλει χτίσιμο. Χρησιμοποιούν φράσεις του Άγγελου εκεί, φίλου μου. Σήμερα την αντίθεση σήμερα είναι μια αντιγόνη πολύ λειτουργική, πολύ ευαίσθητη. Όλη μέρα με αγκαλιάζει, με φιλάει, μου λέει Μανούλα, σε αγαπάω κάτι που δεν το έχω ζήσει τόσα χρόνια και με συγκινεί. Και σήμερα με συγκίνησε κάτι ακόμα περισσότερο. Την ώρα με νερά στο μπάνιο πήγε να πλύνει το πρόσωπό της και τα χέρια της, κάτι που ήταν αδιανόητο. Αδιανόητη επαφή με το νερό και έπεσε μαζί μου με τα νερά. Ξέρετε, τώρα το να κάτσω να αναφέρω όλη την προσωπική και θα το πάρω λίγο περιττό νομίζω είναι και θα είναι κουραστικό. Απλά εγώ θα πω ένα τελευταίο μέσο. Τολμήστε, μη φοβάστε, παρενέργειες δεν θα έρθετε, αλλά ακόμα και αν έχετε κάποιες φαινομενικά παρενέργειες είναι αντιμετωπίσιμες. Και αυτό που χρησιμοποιούμε όλοι είναι ότι θέλει. Επιμονή, υπομονή, παρατηρητικότητα. Είτε στον εαυτό μας όσοι το δίνουμε, το δίνουμε στον εαυτό τους και πολύ μεγαλύτερο όσοι θέλουν να το δώσουν σε κάποιο μέλος του σπιτιού ή συγγενή τους ή φίλο τους ή οτιδήποτε. Θα πω μόνο πολύ γρήγορα την Αντρέα που μου επιτρέπετε ότι 1,5 χρόνο όταν πριν το δώσω στην Αντιγόνη το δοκίμασα κι εγώ. Διαπίστωσα κάτι. 30 χρόνια έγινε χάπια για το στομάχι μου. Δεν μπορούσα το πρωί να σηκωθώ να πάω για δουλειά. Αν δεν έπαιρνα 2 χάπια για το πρωί για το στομάχι μου, 2 το μεσημέρι, 2 το βράδυ. Μετά από μια προσωπική περιπέτεια πριν από 3,5 χρόνια που βρέθηκε 1,5-2 μήνες στον επαγγελισμό, βγήκαμε
τραγωδία, αντιπερταστικά και ένας άντρας. Σήμερα, μάλλον μέσα σε ένα μήνα, τα πέταξα όλα. Το πρώτο που διαπίστωσα ήταν ότι δεν χρειαζόμουν τα χάπια για το στομάχι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το διαπίστωσα αμέσως και εδώ την ίδια μέρα. Μέσα στον ίδιο μήνα έπαθα άξιμα και θέλω υποτάσεις. Διαπίστωσα ότι έπρεπε να αρχίσω να μείνω τα χάπια για την υπέρταση. Το πέταξα. Και φυσικά δεν χρειαζόταν ούτε το Ζάναξ, το οποίο αν προσπαθήσατε να διακόπτεται σταδιακά. Είχα λίγο τσαμπουκά, συγγνώμη για την έκφραση. Όχι, κατέθεσα μία ακόμα ειλικρίνεια. Όχι, όχι, όχι. Τα δικιά μου, τα προσωπικά διευκρινίζω, έτσι. Τι αντιγόμενε τόκε θα το κάνω, απλά τα μειώσανε και τα λοιπά. Μου ήταν ξεκάθαρο. Και έτσι τα προσωπικά μου κάποια. Για στομάχι και αλήθεια. Στον έμπρο σου πολύ και όλα τα συνεπακόλυτα. Σύνδεση υπέρβαση, είναι το περίφημο ζάμπι, που είχα αλήθεια. Και αν έρχεται σήμερα σπίτι μου και μου ζητήσετε ένα ποστάκι για ραντεβού, θα σου πω συγγνώμη, δεν πετάξαμε τα επαγγείλματα. Ήταν το πρώτο που πετάξαμε το περίφημο ντεπακίν. Πετάξαμε το ρισκαφάρ, πετάμε τώρα αυτή τη στιγμή τελειώνουμε τόσο λιά. Ένα πάρα πολύ δύσκολο ψυχοφάρμακο συναγωνίζεται επάξια του Αλβερντή. Αυτή τη στιγμή, για να μην πω πολύ την πορεία, μας έχει μείνει το Ινοβελόν, το οποίο θεωρείται ότι είναι αποκλειστικά για το Λινόψυχα, στο θέμα της ανέκδοσης του ΙΦΕ, νομίζω ότι τα πειραματικά. Το οποίο και εμάς δεν μας έκανε και το βάλει και μία, έτσι, να το πω. Εγώ δεν έχω πιστεύω. 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 Εγώ δεν έχω θέλετε να μιλήσετε κι εσείς. Ναι, ναι, πείτε το όνομά σας. Ματάκα Μαρία λέγομαι. Είμαι διατροφολόγος και ενδοκρινολόγος. Έχω ασχοληθεί αρκετά με το ΣΕΒΙΔΗ, μιας και ο αρχός μου ήταν από τους τρεις πρώτους που έκανε αλλιένσια στην Ελλάδα, της πλαστικής κάρπης. Θέλω, αν θυμηθείτε στο προηγούμενο βίντεο, ο Γαλήνικος, όσο και η Αντιγόνη, έχουν αλλάξει συμπεριφορά ως προς τη διατροφή. Αμέσως μετά τη λήψη του CBD υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία και πολύ έρευνα στο εξωτερικό, που αναφέρει ότι αλλάζουν οι διατροφικές μας συνήθειες προς το καλύτερο. Δηλαδή, αν έχουν βουλιμίες είτε ανορεξία, πάμε προς την ομοιόσταση. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο καθένας μας, όποιος ασχοληθεί είτε με το CBD, είτε με τη φαρμακευτική διαιτησία που περιμένουμε να δοθεί μια λύση, να παρατηρεί και σιγά σιγά, παράλληλα με κάποιον γιατρό που μπορεί να εμπιστευτεί ενδεχομένως ή και από μόνοι σας, να μην κόβετε τα χημικά φάρμακα, παράλληλα να γίνεται η κρίση. Εγώ είμαι χρήστης CBD, για τους δικούς μου λόγους, και θέλω να πω ότι βοηθάει σε όλα. Επειδή κάνω πολύ μεγάλη έρευνα, βοηθάει στο δέρμα, εξωτερικά, βοηθάει στη... ναι, για τον μεταβολισμό. Είναι σου πει ο Γεωργής ο οικονομικός του ζάχαρο με πολύ μεγάλη ηλικία. Την υποδιάλυση και φυσικά φτιάχνει τους νευροδιαπαστές και έχετε αυτή τη μεγάλη διαφορά στα παιδιά και θέλω να απαντήσω σε μια κυρία που ξέρω είναι εδώ που ρώτησε πριν ότι το παιδί μου το δίνω πρωί και έχει... Ναι. Ότι φέρνει η ηλικία. Όταν προσπαθεί ο οργανισμός να διορθώσει καταστάσεις, μπαίνουμε σε μια συμπαθηκοτομία, το λέμε εμείς. Δηλαδή, σκεφτείτε έναν οργανισμό που τρέχει 5 μέρες, το Σαββατοκύριακο περιμένει να ξεκουραστεί. Έρχεται και λέει αυτό, χαλάρωση, να διορθώσει πράγματα. Αν δείτε ότι φέρνει έντονη την ηλικία, μπορείτε να το δίνετε βράδυ στο παιδί. Για δύο. Ευχαριστώ. Thank you.
βασικό εδώ πέρα. Δεν κόβουμε φάρμακα για να σκόβουμε όταν ξεκινάμε. Απλά κρατάμε μία-δύο ώρε περίπου διαφορά, γιατί δεν ξέρουμε ποια φάρμακα αλληλοεπιδρούν με προβλάβη και αλλάζει, μπορεί να αυξάνει την απόδοση ή να μειώνει. Οπότε κρατάμε ένα-δύο ώρε ασφαλεία. Όχι, δεν τα κόβουμε τα φάρμακα, μην κάνει κανένα κάποιο τέτοιο λάθο. Και φυσικά δεν μα βολεύουν πολλέ μαζί αλλαγέ. Γιατί να χάσουμε την μπάλα, ποιο βοηθάει και τι βοηθάει. Επίσης θέλω να πω ότι καλό είναι να ψαχνόμαστε και πιο συμπλήρωμε διατροφές. Παράδειγμα, η Αντιγόνη ήρθε και βοηθήθηκε πάρα πολύ με το μαγνήσιο, το ζευγόνι του 16. Ήρθε και κλειδώσει συμπληρωματικά, τη κλειδώσε πολύ ωραία. Και βοήθησε και το ρόλο των διπλεγμονώδων που λέμε, όπως όλοι το λέμε, το συμπλήρωμα και το σοκιάσμα. Κάπου είχα διαβάσει ότι τα άτομα που έχουν και τα λοιπά, κάνουν πλεγμονή στο κεφάλι. Από γιατρό λόγια. Όχι. Πάμε. Και πραγματικά όταν έδωσε και το CBT άτομα σε ένα σύντομο CBT, και έγινε το απίστευτο κλείδωμα. Απίστευτο. Δηλαδή η αλλαγή ήταν τρελή. Εύχομαι όλοι να προβληματιστείτε από αυτή την εκδήλωση. Πραγματικά να είναι μια γιορτή όπως την είπε η Αντιγόνη. Και πραγματικά πλέον να πούμε στον κόσμο που βοηθιέται και πάει κάθε μέρα και καλύτερα και κυρίως και τα παιδιά. Είναι ένα βίντεο ακόμα την επαφή το τελευταίο και έχει ζητήσει το λόγο του Λία Σοφιανού η Κωνσταντίνα για την νομιαλγία. Είμαι η Αλεξάνδρα, έχω τρία παιδάκια. Το πρώτο μου παιδάκι είναι στο φάσμα του αυτισμού, είναι ένα αγοράκι, 7 ετών. Ξεκινήσαμε το λάδι εδώ και περίπου 5 μήνες, το συμβιβί 3%. Η εικόνα του όταν ξεκινήσαμε ήταν η εξής. Ήταν ένα παιδί που είχε έναν υποτυπό λόγο, ρομποτικό περισσότερο. Είχε στρατηγίες, είχε κάποια κολλήματα, τα αρχιεστηριακά θέματα. Το κυρίως πρόβλημά μας ήταν η κατανόηση που δεν κατανόησε ακριβώς αυτό που έλεγε. Ακόμα και αν είχε μάθει τυποποιημένες φράσεις, που χρησιμοποιούσε για να ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες του. Από τις φορές που ξεκινήσαμε το λάδι, τις πρώτες μέρες, κάναμε μία σταγόνα νωρίς το πρωί, είχαμε μία αλλαγή στον ύπνο και σε κάποια σταδιακά κολλήματα, ας πούμε, που δεν δεχόταν εύκολα να βάλει φανελάκι κατά την πλούζα του, που έβαζε σκέπη τα χνούρα, δεν ήθελε να έχει δύο ρούχα, δεν ήθελε να έχει μπουφάνα, δεν ξέρω, δεν νιώθει το κρύο ή δεν ξέρω το λόγο. Άλλαξε αυτό που ήταν κάτι που δεν θα κοιτάω στο λόγο μου μπορεί να αλλάξει, αλλά αλλάζοντας συνειδητοποίησα το πρόβλημα, ότι υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί, γιατί μέχρι τότε το είχα συνηθίσει. Άλλαξε λοιπόν το περπάτημα του, η στάση του σώματός του, που κι αυτό αν δεν άλλαζε, θα συνεχίσει στο μάτι μου και δεν θα έλεγα ότι είναι κάποιο χαρακτηριστικό του διαφορετικό ή προβληματικό. Τα κύριος θέματα του ήταν ο λόγος και η κατανόηση και κύριος οι στερεοτυπίες του. Οι στερεοτυπίες συνήθως η μία διαρρευόταν με την άλλη, σταματούσε κάτι, ξεκίνησε κάτι άλλο. Αλλά κυρίως αυτό με τον λόγο. Ξεκινήσαμε λοιπόν μέσα σε λίγες μέρες να πετάνε και κουβεντούλες πιο αυτόπιντες. Ξεκίνησε να κάνει κάποιες προτασούλες με λέξεις που άκουσα από εμάς και που του μαθαίναμε εμείς να τις πει. Μικροαλλαγές τέτοιες που η μία φέρνοντας την άλλη, μέρα με τη μέρα η εικόνα του παιδιού βελτιωνόταν σταθερά. Πειραματιστήκαμε πολύ με τη γλωσσολογία, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές
χρόνο μου ακόμα ή αν την είδαμε λίγο πιο αργά στα γόνα μας, βλέπαμε ότι είχε νεύρα. Με τη δεύτερη σταγόνα βλέπουμε πολύ πιο θετικά πράγματα, πολύ πιο άμεσα αλλαγές έρχονταν μετά την ώρα. Με ταυτόχρονα έβλεπα και λίγο ένταση. Τη χρειαζόταν το παιδί, ήταν ένα ήσυχο έως άβολο παιδί. Κάποια στιγμή άρχισε τουλάχιστον να διεκδικεί αυτό που θέλει, οπότε ήταν πολύ θετικό γι' αυτό. Όχι, άσαμε. Πράγματα που δεν τα έκανα ποτέ πριν. Άρχισε το μπροστά, πάρτο, αυτό αστοϊκή, με πολύ πλευρό αυτό, δίνοντας. Ξεκίνησε λίγο να απολογείται. Ζητούσε συγγνώμη, έχει καταλάβει την ίδια του συγγνώμη. Αν για κάτι είχε ακόμα εγωγικό λίγος, όχι συγγνώμη. Πράγματα που αν δεν ήμουν τώρα να μου παρέα, δεν πίστευα ότι τα άκουσα όταν ήμουν μόνη. Πάρα πολλά θετικά σε σχέση με τον λόγο, αλλά ταυτόχρονα πάντα έχουν έτσι και λίγο μια ένταση. Αν μου κλείνουν λίγο τις πόρτες, είχαμε έτσι ένα... ήθελα κάπου να ξεσπάσει, συσσωρευόταν μια ένταση μέσα του. Βέβαια δεν μπορούσα να δείτε να σταματήσω, διότι τα θετικά ήταν πολύ περισσότερα. Εγώ όμως θέλω να εστιάσω πιο πολύ στο ότι κάποια στιγμή πρόσθεσα και ένα άλλο σκεύασμα. Εδώ και κοντεύουν με 6 εβδομάδες. Πέρα από το CBD, δώσαμε και το ρόλο που CBDA, κάνουμε το βιολικό οξύ. Πειραματικά πιο πολύ. Κυρίως από δική μου έτσι διέστηση, που διάβασα δηλαδή αυτή την μικρότητα και επειδή ο αυτισμός πολύ το συσχετίζουμε με φαινόμενες στο έντερο και τον εγκέφαλο, ξεκινάμε λοιπόν ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Μία και μία σταγόνα μαζί, βέβαια. Και βλέπουμε άλλο παιδί, γρήγορος. Πλέον απαντάμε σε ερωτήσεις. Αυτό δεν το είχε κάνει ποτέ. Ποτέ. Παίζει. Παίζει συμβολικά. Παίζει με φαντασία δική του. Βάζει χαρμονές να μεγαλώνει τα ξεπούς που είναι τα δηλαδή. Έχει όλα τα θετικά που βλέπουμε το CBD να αυξάνονται μέρα με τη μέρα, συνεχίστηκαν να αυξάνονται. Δεν γύρισε ποτέ ξανά πίσω σε παρενδρόμηση, αλλά ταυτόχρονα έφυγε αυτή η ένταση που του έφερε το σκέτο το CBD. Ίσως σε κάποια παιδιά δηλαδή βοηθάει αυτός ο συνδυασμός. Νομίζω ότι τώρα έχουμε την τέλεια εικόνα, δηλαδή να σταματάει απλώς το παιδί από εκεί που σταμάτησε να μιλάει, να ξεκινάει ξανά από την αρχή. Να φέρω παραδείγματα. Έχει ταρθεί με την γιορτούλη του, αισθάνομαι καλύτερα. Θα άρχισε να κατανοεί συναισθήματα. Θα πει θύμωσα, θα κάνει και την κρεμάτα του κοινωμένη. Θα στενοχωρήθηκα. Θα πει χάρηκα. Ή το μπορώ να μου κάνει χάρηκα, να χαρώ, δηλαδή να πω και εγώ ότι χάρηκα. Απαντάει στο τηλέφωνο. Αυτό ήταν από το πρώτο βιόντα. Στο μήνα πάνω, με το CBD, που μου συγκίνησε όλη μου και στο άτομο που μου πάτησε. Τον βλέπω πλέον άτομα να κάνουν μετά από κάποιο διάστημα και δεν τον αναγνωρίζω. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να μην είναι στις αλλαγές. Είναι εμφανές πλέον. Πολλοί μιλάνε ότι εντάξει τέλος του παιδί, το πρώτο πέρα και να έρθει που σας έλαβε τώρα στην Ιταλία, αλλά δεν το πιστεύω να μας τώρα. Μερικοί ας πούμε πλέον δεν είναι σίγουροι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Είναι δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο να ζούμε κάτι εξωπραγματικό που δεν το περιμένουμε.
Ελπίζω να σας έδωσα μία έτσι εικόνα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλή συνέχεια, σε ό,τι και αν είναι ο καθένας. Να ευχηθώ σε όλες τις μαμάδες καλύτερα από τα αδέρφια. Τα φιλιά μου και εύχομαι στην επόμενη συνάντηση να μπορέσω και εγώ να είμαι. Τρεις μαμάδες τώρα, για να επιστρέψουμε. Έχει ζητήσει η κυρία Παπαδημητρίου Ευαγγελία, η κυρία Αλεξάνδρα Παγκαλάκη και έχουμε πει και η κυρία Σοφιανού Κωνσταντίνα που εσείς είστε. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχήν, να εκφράσω τη χαρά μου για όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία πλέον γίνονται σε τόσο μικρά παιδιά. Εγώ πάσχω από ημιομυαλγία, για όσους δεν είναι γνωστή η πάθησή μου. Ζω με πόνους σε πάνω από 12 σημεία στο σώμα, 24 έως 24 ώρες. Έχω αϊπνία και γενικά της δυσκολία ακόμα και να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, ακόμα και να περπατήσω. Πάσχω 18 χρόνια από αυτή την πάθηση. Έχω δοκιμάσει όλες τις μεθόδους. Έπαιρνα πολύ μεγάλες μορφές κορτιζόνης για 15 χρόνια. Έχω δοκιμάσει όλες τις εναλλακτικές θεραπείες οι οποίες υπάρχουν για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Μέχρι που πριν από 11 μήνες δοκίμασα την καναβιδιόλη. Αφού έκανα τη θεραπεία που έπρεπε ώστε να κόψω τελείως την κορτιζόνη από τον οργανισμό μου, γιατί πια έβλεπα αποτελέσματα πολύ άσχημα στη ζωή μου, σύμφωνα με την φλεγμονώδη τα οποία έπαιρνα, είχα φτάσει σε σημείο τέτοιο, ώστε να υπάρχει πρόβλημα στα νεφρά μου. Όπως καταλαβαίνετε, η χρήση των φαρμάκων έχουν πάρα πολλές παρενέργειες στον οργανισμό μας. Και εγώ τις βίωσα στο πετσί μου. Πριν από 11 μήνες ξεκινάω με καναβιδιόλη και από τις πρώτες κιόλας μέρες ξεκινάω να χτίζω από το 1 μιλιγκράμ. Από τις πρώτες μέρες βλέπω την πρώτη μου βελτίωση. Μέσα σε πολύ μικρό χρόνο βλέπω τα πρώτα αποτελέσματα και μετά από 12 μέρες πατάω τελείως στα πόδια μου, ενώ έκανα να σηκωθώ από 3 έως 5 ώρες από το κρεβάτι μου. Ξαφνικά γίνομαι ευκίνητη, ξαφνικά αρχίζω και σηκώνομαι και περπατάω. Δοκιμάζω μαζί με το CBD το THC, γιατί η πόνη είναι πάρα πολύ έντονη. Όμως διαπιστώνω ότι το THC δεν με βοηθά. Επειδή παίρνω Ζάναξ για να κοιμηθώ, το THC δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Ζάναξ. Κάνω μια προσπάθεια να τα βάλω και τα δύο μαζί. Σας πληροφορώ ότι δεν έχω δει καμία δυσλειτουργία νοητική, καμία. Δεν έχω δει καμία παρενέργεια να γίνεται μέσα, ακόμα και από την ένωση των φαρμάκων, διαφορά 2 ωρών πάντα το CBD από το κοινικό φάρμακο και καταφέρνω μετά από την προσπάθεια αυτή να κάνω την πρώτη παύση η οποία κράτησε 17 ολόκληρες μέρες. Οι πιο ωραίες μέρες της ζωής μου. Ήμουν ένας άνθρωπος υγιής, ένας άνθρωπος που κολυμπούσα, που ζωγράφησα, που περπατούσα. Ήμουν ένας άνθρωπος που μπορούσα να πάρω έναν άλλον αγκαλιά. Γιατί είχα φτάσει στο σημείο να μην μπορώ να αγκαλιάσω ούτε έναν άνθρωπο από την επικονδυλίτιδα και την περιαρθρίτιδα που ήρθαν εκ των υστέρων στα δύο μου χέρια. Καταφέρα να σταθώ στα πόδια μου και δεν το πίστευα ούτε εγώ. Σας λέω λοιπόν μέσα από τη δική μου βιωματική κατάσταση ότι οι παύσεις είναι αυτές που δείχνουν στο φάρμακο πόσο λειτουργεί. Εκεί ο ασθενής βλέπει πού έχει φτάσει. Όταν έρχονται τα πρώτα συμπτώματα της έξαρσης, σε αυτή την περίπτωση ξεκινάμε πάλι να
χτίζουμε το CBD από το 1 μιλιγκράμμ και όχι από εκεί που το αφήσαμε. Αυτή είναι η δική μου βιωματική εμπειρία. Και έτσι σιγά σιγά ξαναπαίρνει τις διαστάσεις και στην επόμενη παύση μας δίνει και άλλα αποτελέσματα. Δεν σας κρύβω ότι ο χειμώνας αυτός που πέρασε φέτος, επειδή έκανε πάρα πολύ κρύο και επειδή εμένα η υγρασία, το κρύο και αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών με τσακίζει στην κυριολεξία, ήταν ένας δύσκολος αγώνας και δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη. Σε αυτή τη μάχη ο Θεός μου έστειλε το ρόου, το φάρμακο αυτό το οποίο σήμερα έχω τη χαρά μαζί σας να μοιραστώ, ότι με τη χρήση του ρόου παράλληλα με το CBD, όπου βρίσκομαι στα 7 μιλιγκράμμ ρόου και στα 5 μιλιγκράμμ CBD, το αριστερό μου χέρι δεν πονά. Μπορώ να σηκώσω βάρη, μπορώ να αγκαλιάσω ανθρώπους, μπορώ να ζήσω τη ζωή μου τελείως διαφορετικά από ό,τι την ζούσα πριν. Παράλληλα με όλη αυτή τη θεραπεία, θέλω να σας πω την προσωπική μου εμπειρία, επειδή όταν ασθενούμε, τότε όλοι θυμόμαστε ότι υπάρχει Θεός. Τότε εγώ λοιπόν στράφηκα περισσότερο στον Θεό, σε προσευχή, και ζητούσα μέσα από εκείνον να μου στείλει αυτό το φάρμακο που θα μπορούσε να με βοηθήσει να ξαναζήσω. Είχα τάσεις αυτοχειρίας και δεν σας το κρύβω και έχω κάνει διαπόπειρες και πάλι δεν σας το κρύβω, γιατί δεν ήθελα τη ζωή μου να πονάω τόσο πολύ σε τόσα σημεία και να μην μπορώ να ζήσω. Αισθάνομαι μέσα από την ψυχή μου πως οι προσευχές μου εισακούστηκαν και πως ο Θεός μου έστειλε αυτό το φάρμακο για να μπορώ σήμερα να είμαι εδώ ενώπιον σας και να μπορώ να μοιραστώ αυτή την ευλογία την οποία και εγώ έλαβα. Θέλω να σας πω προσωπικά ότι αυτό που χρειάζεται σε αυτή τη θεραπεία είναι να έχετε υπομονή, να έχετε πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό, στον εαυτό σας, γιατί όλη αυτή η εμπειρία και η δοκιμασία η οποία περνάμε γίνεται για να κάνουμε το ταξίδι αυτό στη ζωή και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ο ένας μέσα από τον άλλον. Είμαστε ήδη εδώ τόσοι άνθρωποι και ο ένας μέσα από τον άλλον προσφέρουμε τις βιωματικές καταστάσεις που εμείς ζήσαμε στο πετσί μας για να έρθουμε σήμερα και να πούμε ότι υπάρχει λύση. Η λύση είναι αγάπη προς τον εαυτό μας, είναι να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να γνωρίζουμε τα παιδιά μας, καθημερινά να τα παρατηρούμε και να προσευχόμαστε ο Θεός να ανοίξει όλους τους δρόμους και να φωτίσει όλους αυτούς τους γιατρούς, τους ερευνητές να δουν τις καταστάσεις των παιδιών μας, τις καταστάσεις των αυτοάνωσων που περνούμε μέσα από την αγάπη του, μέσα από την έμπνευσή του, έτσι ώστε να δοθούν οι λύσεις και να έχουν ανοιχτό νου, γιατί δεν μιλάμε για χρήση ναρκωτικών. Δεν υπάρχει καμία τέτοια εξάρτηση, ούτε νοητική λειτουργία για τους γονείς που ανησυχείτε για τα παιδιά σας. Το σέβομαι και πραγματικά εκτιμώ κάθε προσπάθεια που κάνετε ως γονείς, γιατί δεν μπορείτε να γνωρίσετε πώς νιώθουν τα παιδιά σας, αλλά ως ασθενείς, εγώ σας λέω μετά από 11 μήνες χρήσης, ότι δεν έχω καμία νοητική δυσλειτουργία στον εγκέφαλό μου. Δεν έχω καμία παρενέργεια, αντίθετα και ακόμα και στην ψυχολογία μου, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, οι κυρίες Ευαγγελία Παπαδημητρίου και η Αλεξάνδρα Τσακαλάκη. Και η κυρία Αλεξάνδρα να έρθετε. Έχω ένα γιο 10 χρονών, που σήμερα θα γίνει 11 μάλλον. Έχει αυτισμό. Έχει αυτισμό. 10 χρονών έκανε τίποτα επεισόδιο επιληξίας. Ήταν πολύ επικλητικός. Έσπηγε δάκοντα. Τα γνωστά.
βάζουμε πόρτες, βάζουμε μπάρες, λέγουμε δύο λέξεις. Τερμόταν καλά το βράδυ. Αλλά αυτό που με έκανε να ξεκινήσω το λάδι ήταν ότι το καλοκαίρι του 2015 και που είχαμε μία κρίση, δύο κρίσεις το χρόνο, αξίζει και κρίση του. Δηλαδή ήταν ανά τρεις μέρες με μία εβδομάδα. Και πια η τελευταία ήταν πάρα πολύ άσχημα. Σημειωτέων ότι όποτε πηγαίναμε στο γιατρό και πριν από την άρξη του κρίσεων, αναγκάζομαι τα πράγματα γιατί όταν πήγαινε σε ένα γιατρό ήταν πολύ καλή τα σωστά ερωτήματα. Τώρα βλέπω πολύ υπερκινητικό, οπότε να χάσω και τα πράγματα της επιδοσίας, το σπιτάρ και το περιχέρι. Αυτό με έκανε να ψάξω παραπέρα, γιατί με την αύξηση πάλι των φαρμάκων για να μετριάσουμε την επιδοσία, είχε κάνει τιμό. Είχε γιο του μέρα. Γενικά είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Είχαμε κρίση, αλλά είχαμε άσχημη εικόνα. Τότε ξεκίνησα πέρυσι τον Απρίλη το CPT. Ο γιος μου επίσης ήταν πολύ πολυμικός. Πάρα πολύ πολυμικός. Ήταν πέρυσι 9 χρονών και ήταν 55 κιλά. Λοιπόν, το παιδί από την αρχή, από την πρώτη σταγόνα, άρχισε να ρίχνει στροφές. Να σταματάει αυτό το συνεχώς χάλαμα. Σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται καλύτερα. Άρχισε να είναι πιο έρημο στο σχολείο, χωρίς να ξέρουν τίποτα φυσικά, γιατί δεν το είπα σε κανένα. Μου λέγανε τι έχει γίνει, τι κάνουμε σπίτι και το παιδί έχει αλλάξει. Το καλοκαίρι άρχισε να ρωτιάζει στην βουλημία. Το Σεπτέμβρη που τον είχαμε ζητήσει στο γιατρό ήταν 44 κιλά. Έχασε 11 κιλά και όχι απότομα. Σταμάτησε να ανοίγει το ψυγείο και να τρώει το πιο μπροστά. Που ήταν μεγάλο θέμα. Θέμα γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε σε μένα, γιατί θέλω να αποκάλυψε την περίπτωση, να αποκάλυψε την κυριολεκτάρα. Είχε μονή με το παρέκκλημα. Λοιπόν, κρίση δεν έχουμε ξανακάνει. Έχουμε μειώσει, έχουμε σχεδόν βγάλει το ένα φάρμακο από τα δύο τη επιδοσία που παίρνει. Αυτό βέβαια λίγο μας κάλεσε τη δοσολογία με το λάδι, γιατί εκεί χάσαμε λίγο τις ισορροπίες και τώρα είμαστε πάλι στη φάση να χτίσουμε νέα δοσολογία. Έχω δοκιμάσει διάφορους συνδυασμούς στην αρχή, ξεκινήσει με μια βράδυ. Όταν πέρσι δηλαδή ξεκίνησε. Και ανέβαζα, είχα βάλει μια βράδυ, μετά όταν ανέβασα τόσο είχα βάλει. Έχουμε διαφορά δύο ώρες. Γι' αυτό το είχα αρχίσει βράδυ, γιατί την ξαναπόγευμα το είχα βράδυ, γιατί 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 θα το πω να βάλει το πρωί και μετά το μεσημέρι. Ξεκινούσα, 5,5 ώρα. Δεν με παίζει ρόλο. Πολλοί μαμάδες που δίνουν μαζί με το φαΐ, γιατί το παιδί τους δεν το παίρνει, εμένα το δένεται. Δεν έχει θέμα δηλαδή. Δεν έχει λίγο περίεργη γεύση. Είναι το στόμα και το παίρνει. Δεν ακούγεσαι εσύ. Κοιτάξτε, όπως επειδή όπως ξέρουμε στο νερό, μπορεί να κολλήσει τα κόμματα και να μην είναι απορροφή, να είναι απορροφή σωστά. Γι' αυτό πολλές μαμάδες βάζουν σε μια κουτιά φαΐ. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει γιατί δεν με το δέχεται την πρώτη στιγμή, δεν είχα θέμα. Δεν το είχα κάνει σωστό. Θέλω να σας πω ότι έχει βελτιωθεί και ο λόγος του, ότι φέτος αρχίσαμε να γράφουμε όταν τον έχαμε, ότι συλλαβίζει. Δίνοντας τις ευχαριστίες μου στην Κατερίνα και την Κρόνη για τη στήριξη. Θέλω να σου πω, Κατερίνα, ότι όταν διάβασε την κόρη σου, έφυγα 4 ώρες το βράδυ. Πήγα 5 ώρες το πρωί. Αλλά χαρούμενη. Μέσα στην ομάδα η οποία έχει δημιουργηθεί, οι μαμάδες με καταλαβαίνουν, αλλά και πληρώνουμε την ελπίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πιστέψτε. Το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου τη Ζακλίν, που τυχαίνει να είναι φίλη μου γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τον Άγγελο, τον Τσιμίδη, που θέλω να τον πω τον Άγγελό μας, γιατί μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Με την ιστορία της Ζήνας, κάθε φορά που διαβάζω, κάθε φορά που βλέπω βίντεο, συγκινούμαι. Ειλικρινά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να καταθέσω λοιπόν την δική μου εμπειρία.
εγώ είμαι μαμά της ενός κοριτσιού 16,5 χρονών, η οποία γεννήθηκε με αναξική υποτονική εγκεφαλική παράλυση. Ανήκει στο φάσμα του αυτισμού δευτερογενός. Δεν είναι αυτιστικά καθαρά το παιδί, αυτιστική καθαρά, αλλά λόγω μία έλλειψη συναισθηματικής επικοινωνίας βγάζει αυτιστικές συμπεριφορές και στοιχεία. Τι εννοώ, αυτοτραυματίζεται κάποιες φορές, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, να μας πει φωνάω, μαμά, δεν θέλω, θέλω κλπ. Τα ξέρετε. Εμένα το ταξίδι μου με το λάδι, και λέω το ταξίδι γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, το άκουσα πριν, στον προορισμό μου δεν έχω φτάσει ακόμη. Ταξιδεύω, είναι όμορφη εμπειρία, μας πάει μπρος πίσω, αλλά πάλι η Ελπίδα μένει πραγματικά. Διότι με την πρώτη σταγόνα κι εγώ, που ξεκίνησα τον Απρίλιο του 2016, είδα μια θεματική αλλαγή. Είδα μια απίστευτη γλωμματική επαφή στο παιδί μου, μια συναισθηματική ανάταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε αγκαλιάζει και να σε κοιτάει τα μάτια στα μάτια για 5 λεπτά. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε γλωμματική επαφή. Επειδή είμαι δυσπραξική, μια, αν θέλετε, ελάφρυνση της δυσπραξίας, ακολουθώντας εντολές χωρίς να είμαι εκεί, στον πάνω όρφο, δαμασκηνή μου ανέβα, του, ήρθε, έτσι. Αυτά τα όμορφα τα είδα. Δίνω λοιπόν, ξεκίνησα δώνοντας μία σταγόνα, στην αρχή ανέβαινα γρήγορα, κάθε 3 μέρες. Τα πολύ ωραία αποτελέσματα μου διήρκησαν 15 μέρες, μετά άρχισε λίγο να χαλάει η εικόνα. Μετά λοιπόν από πολλές συζητήσεις με μαμάδες στην ομάδα και ψάχνοντας, κατάλαβα ότι βιάζομαι, ότι πρέπει να πάω πιο αργά. Έκανα το stop, το restart, το οποίο θέλω να πω το εξής. Δεν το έχουμε ακούσει, μάλλον το ακούσαμε από την κυρία. Ότι στην πάυση πραγματικά βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Εγώ θεωρώ στη δική μου περίπτωση ότι η πάυση λειτουργεί σαν συνέχεια του θεραπευτικού σχήματος. Είναι πολύ σημαντικό και δεν ακολουθώ το κάνε 5 μέρες πάυση, 10 μέρες, όσο μου δείξει το παιδί. Τελευταία φορά ήμασταν 20 μέρες στην πάυση και πήγαινε περίφημα. Πραγματικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικού μου του παιδιού δεν είναι ούτε η επιληψία όπου τις κάναμε το 2007, δεν ήταν όμως ποτέ το μεγάλο μας πρόβλημα, παρόλο ήταν σε θαρμακευτική αγωγή και είναι ακόμη. Και επειδή όμως παίρνει το CBD, ο γιατρός της προς τιμή του μου είπε, αφού δίνει CBD, μειώνουμε. Προς τιμή του. Δεν έχουμε κάνει επιληψίες, αν και φτιάξει τη κρατάει τη μικροδόση, τη κρατάει επειδή είναι 13,5 χρονών, παίρνει στην εφηβεία και η εφηβεία είναι μια περίοδος που τη φοβόμαστε πάρα πολύ με αυτά τα παιδιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικού μου παιδιού λέγεται εντερόγνος του χρόνου. Ναι, έχει πάσχημα από μια χρόνια πλεγμονή του εταίρου, που αυτό είναι ο λόγος που δημιουργεί και τις αυτοτραυματικές συμπεριφορές, γιατί το παιδί πονάει. Και δεν μπορεί να σου πει. Όταν εγώ τη βάζω πάνω στη μπάλα να κάνει θεραπεία, το παιδί εκείνη την ώρα πονάει. Πότε αρχίζει και χτυπιέται να μου πει, άσε με παράτα, εγώ πονάω αυτή τη στιγμή. Μια αναλαμπή πολύ θετική, δεν δίνουμε πολύ καιρό, ήταν το ρόλο που ήρθε στο δρόμο μας, όπου ουσιαστικά τι ήταν το ρόου. Το ρόου ήταν μια σταθεροποίηση των θετικών αποτελεσμάτων του CBD και μια διάρκεια. Έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν βρω τις δοσολογίες που δεν τις έχω βρει ακόμη, γιατί έχω αυτά τα πισωγυρίσματα, βέβαια όλο αυτό το ταξίδι και όλη αυτή η εμπειρία με δίδαξε στο εξής, το ότι να δίνω χρόνο στη βάψη, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα εκεί. Να μην βιάζομαι στο να ανεβάζω δοσολογίες και ότι στις μικροδοσολογίες τα πράγματα πάνε καλύτερα. Δηλαδή, στη μία σταγόνα τα πράγματα είναι καλύτερα. Τελευταία, το παιδί μου αρρώστησε με εντερική οτίτιδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια γιατρία εδώ πέρα, αλλά πολύ όταν έκανε ρίξη την πάνω, φοβήθηκα και μου γράψαν επιβίωση κτλ. Αλλά λόγω εντέρου δεν δίνω. Κάνουμε ομοιοπαθητική συντορόου. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εκεί άφηξες, έφτασα στις 5 σταγόνες και τη βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Θέλω να σας εξηγήσει την κοινή αυτοκορό, να ακούω και σας. Να εξηγήσει ο Άγγελος καλύτερα. Όσον αφορά στην πάυση, ποια είναι τα θέματα που θα έκανε
λόγο η Ζακλίν, γιατί στο, όταν χάλασε η εικόνα, είπε έντες ότι πρέπει να ανέβω το σολογία. Ανέβα στο λογία και φυσικά η εικόνα συνέχισε να είναι χάλια. Οπότε και μου εξήγησε όταν χαλά η εικόνα, κάνουμε πάυση. Τις πρώτες μέρες, επίσης δεν είναι απαραίτητο να δούμε τη βελτίωση από την πρώτη ημέρα. Εγώ στη δεύτερη της πάυσης έβλεπα ότι το παιδί αρχίσει να βελτιώνεται. Και περίμενα. Και δεύτερη και τρίτη. Φτάσαμε 20 μέρες την προηγούμενη φορά που λειτουργούσε πάρα πολύ καλά το παιδί. Οπότε πιστεύω το κριτήριο είναι η εικόνα του παιδιού. Εκεί που βλέπεις ότι το παιδί έχει χαλάσει, να σταματήσει. Δηλαδή και το λέω σαν συμβουλή να μην δώσει παραπάνω όπως έκανα εγώ. Δηλαδή, εμένα η λογική μου ήταν έχει μια έξαρση του εντερότη. Αφού λοιπόν οι καναφιδιόλοι είναι και αντιφλεγμονώδες, ας δώσω μια σταγόνα παραπάνω. Ήταν λάθος μου. Έτσι. Έχω ακούσει πολλούς γονείς από την ομάδα που λένε ότι προλαβαίνω το βούκωμα. Εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ούτε εγώ. Ο κύριος Χρήστος θέλει να φύγει και θα μιλήσει για το Πάρκινσον. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλησπέρα. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς την ομάδα που το διοργάνωσε όλο αυτό. Κυρίως τον Άγγελο με τον οποίο εισήχθηκε στον κόσμο της Αναγδιώλης. Έχω διαγνωστεί με Πάρκινσον από τα 45. Το νεανικό Πάρκινσον κληρονομικό είναι και δύσκολο αντιμετωπίσιμο γιατί έχει μια απρόβλεπτη εξέλιξη. Δεν θέλω να σταθώ επειδή είμαι καινούριος στη χρήση του CBD. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει δείξει το maximum των δυνατοτήτων του γιατί το χρησιμοποιώ περίπου ένα μήνα. Είμαι στη φάση που αυξάνω τη δόση. Έχω φτάσει στις 10 σταγόνες και έχω σταματήσει εκεί. Μην τρομάστε, γιατί ανάλογα με τις περιπτώσεις μπορεί να είναι και μεγαλύτερη η φυσιολογία ή πιο μικρή. Θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα. Ο καθένας είναι για το νόσο του εαυτού του. 15. Και δεν το λέω για να μειώσω την προσφορά του ιατρικού κόσμου, αλλά πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Πρέπει να ακούμε τι έχει να μας πει. Για τα παιδιά δεν καταλαβαίνω, οι μαθηματικές ανησυχούν, είναι δύσκολο. Αλλά για εμάς που μπορούμε να το κάνουμε, δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να το τολμούμε. Θέλω να σας πω λοιπόν να προχωρήσουμε, να μην περιμένουμε από την εξουσία και από το κράτος να μας δώσει λύσεις. Τις λύσεις τις δίνουμε εμείς με οργανώσεις σαν κι αυτή. Μόνο εμείς μπορούμε μαζί, ενωμένοι και να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όλες αυτά που μας χωρίζουν. Και η υγεία είναι κάτι που μας ενώνει, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε υγιείς και σωματικά και ψυχολογικά. Εδώ λοιπόν να πω επίσης κλείνοντας ότι το με έχει βοηθήσει και από θέμα διάθεσης και ψυχολογίας αυτές τις κριτικές μέρες. Ελπίζω σε μια επόμενη συνάντηση να έχω πιο πολλές πληροφορίες να σας δώσω. Τώρα είμαι στο στάδιο του ψαξίματος. Έχω δοκιμάσει πολλά πρωτόκολλα για το Πάρκινσον από αυτά που διαφημίζονται στο ίντερνετ και θέλουν απλώς να πουλήσουμε κάποιοι τα συμπληρώματα διατροφής κτλ. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω φως και ελπίζω σε μια ανάλογη συνέχεια για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγο γιατί νομίζω ότι στο πόρισμα η εκδήλωση αυτή έχει γίνει για να μπει ο αυτισμός στο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει το Πάρκινσον. Γιατί ξέρετε αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν θα συνταγογραφείτε το Πάρκινσον ή κάνετε για το Πάρκινσον. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να συνταγογραφείτε. Ναι, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να έχω την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθω. Αλλά... Πόσο σου κοστίζει το μήνα. Μια στιγμή όντα στην αρχή θα έλεγα ότι περίπου 50 με 60 ευρώ το μήνα για μένα είναι αρκετά μέχρι στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το εξαιρετικά ακριβό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα δεν έχουν δώσει ούτε αυτά, γιατί δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει αυτισμό, α πούμε, έχει πάρα πολύ φροντίδα, που είναι ένα μέρο τη στιγμή αυτό.
Και η νομιαλγία που πρέπει να πούμε. Και η νομιαλγία. Η νομιαλγία ήταν καταπληκτική, συστηματική και μας κινητοποίησε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε. Thank you.
Κάποια άλλα φάρμακα που δημιουργούσαν κάποιες άλλες παρενέργειες. Συγγνώμη, αλλά νομίζω οι παρενέργειες όλους μας μας ενδιαφέρουν. Θα σε πειράζει να μας πεις κάποιες τις παρενέργειες για να καταλάβουμε καλύτερα. Νομίζω ότι για να σας πω τι παρενέργειες θα είχαν ενδιαφέρον άμα μπορούσαμε να πούμε την κατάσταση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή από τι ακριβώς πάσχα θα μπορούσε να ήταν εφίδρωση, μπορεί να ήταν ταχυκαρδία, μπορεί να ήταν πράγματα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες οι παρενέργειες. Ναι, φυσικά είναι συγκεκριμένες, απλά δεν συγκρίνονται με αυτά που έχουμε ακουστήσει καμία φορά. Γιατί για αυτές τις παρενέργειες που συνεχίζουν και τα παιδιά, απλά δεν μπορούν να τις πούν. Έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε από ένα άλλο. Ήταν γραμμή. Το πρώτο καιρό μετά το νοσοκομείο είχα πάρει 10 κιλά. Με το φάρμακο, μετά με κάποιο, δεν ξέρω αν πειράζει με το φάρμακο, δεν θα ήθελα, δεν θέλω να πειράσω την αγωγή μου. Μετά με κάποια άλλα φάρμακα είχα αφαιρέσεις έντονες, δηλαδή δεν μπορούσα να πληροφορήσω. Δεν μπορούσα σκεφτώ, το οποίο ήταν κάτι το οποίο μου συνέβαινε από τα 16 μου, είχα αφαιρέσεις, εκεί που καθόμουν και μιλάγαμε, έλεγα, ειδικά στο τηλέφωνο, δεν μπορούσα, έλεγα, και μου λέγανε ναι, γιατί έλεγα τι και. Ναι, αλλά ξεκίνησε να μα λες κάτι. Για σχέση με την ημίλια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε αυτή την ηλικία δεν μπορούσαμε. Δηλαδή οι γονείς μου λέγανε εντάξει, πρέπει να το πούμε. Όλοι αυτοί είμαστε. Δεν θυμάμαι να είχα μονοκεφάλου. Γενικά νομίζω δεν θυμάμαι να είχα πάντα μονοκεφάλου. Όταν μπήκα στο νοσοκομείο, ο γιατρός μου είπε ότι ήταν μικρές κρίσεις. Θεωρώ κάπως αστείο να μιλάω σε εσάς αυτά που ακούσε για αυτές τις μικρές μου κρίσεις, τις αφαιρέσεις. Αλλά θέλω να καταλήξω κάπου. Αργότερα λοιπόν τα φάρμακα αυτά που έπαιρνα μου δημιουργούσαν κάποιες αφαιρέσεις. Βρήκα κάποια αγωγή, έπρεπε σιγά σιγά να γίνουν αλλαγές. Οι αλλαγές θέλω να τονίσω ότι κάποια στιγμή η γιατρός ήταν βιαστική, που νομίζω ότι δεν ξέρω, σε μένα ήταν βιαστική τέλος πάντων. Με παρακολουθούσε όταν μπήκα και μου γράφει τη συνταγή στα γρήγορα με τα πολύ ωραία γράμματα των γιατρών. Δεν τα καταλαβαίνω όπως θα έπρεπε και κάνω την αλλαγή απότομα. Όχι κάθε εβδομάδα, ας πούμε, την έκανα κάθε τρεις μέρες. Ναι. Τώρα παράδειγμα πλέον. Λοιπόν, αυτό μου δημιούργησε κρίσεις. Και από εκεί που είχα τρία χρόνια να πάθω κρίση, έπαθα τρεις φορές το χρόνο. Απευθύνθηκα σε άλλο γιατρό. Α, συγγνώμη. Παράλληλα να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια αυτή, επί περίπου ένα χρόνο, έβλεπα εφιάλτες. Εφιάλτες σπλάτερ. Εφιάλτες σαν ταινία ντρόμου, πολύ άσχημη. Συνέχεια, κάθε βράδυ, πράγμα το οποίο σήμαινε ότι εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έπρεπε να φτάσω σε σημείο ακραίο, προκειμένου να πω ότι δεν γίνεται άλλο. Υποκριτικά δεν γίνεται. Γιατί με είχε πιάσει πνευμοφοβία και δεν μπορούσα να παρακινηθώ. Έλεγα ότι εγώ δεν μπορώ να κινηθώ για να δημιουργήσω όλη την κατάσταση. Και αυτό ήταν ένα πράγμα που μου τρέβαινε και όλο το πρωί, την επόμενη μέρα. Και συνέχεια, και συνέχεια. Και όταν κατάλαβα από φίλου μου και φίλε μου ότι δεν βλέπουν εφιάλτε, τότε λίγο προβληματίστηκα ότι δεν βλέπουν κάθε μέρα εφιάλτε και τόσο έντονου. Αυτέ οι εικόνε, αυτό που είπα και πριν, ακολουθούσαν όλη τη μέρα. Απευθύνθηκα λοιπόν σε έναν άλλο γιατρό, κάνω το ξανά και φωτογραφήματα από την αρχή και μου είπε ότι το φάρμακό σου, να ακούσω κάποια στιγμή, μου είπε ότι το φάρμακο αυτό δεν δημιουργεί νευρικότητα και καλό είναι να το παίρνει το παίρνει στις 11 που πέφτει για ύπνο, να το παίρνει στις 8. Δεν θέλω να μου πει τι σημασία έχει. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και αυτό είναι ο λόγος που θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, μου είπε ότι το φάρμακό σου το ίδιο. Και ένα χαμομηλάκι, ή πάρε βαλεριάνες. Είναι πολύ ελευθερότητα σε αυτό που άκουσα, το ξέρω, το ξέρω. Τέλος πάντων, ο ύπνος μου έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και πλέον είμαι σε μια καλή κατάσταση. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα πρέπει να προσέχω ως επιληπτική. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα, τα ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε συζητήσει με γιατρό, εσείς πολύ περισσότερα. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή μου που δεν μπορώ να τα κάνω. Εντάξει, έχω συμβιβαστεί με αυτά και το θέμα είναι, τέλος πάντων, δεν διστάζω να σας μιλήσω με όλα αυτά που άκουσα.
Θα τη δώσουμε ένα χειροκρότημα έτσι. Συγγνώμη λίγο έτσι για την παραβολή, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι είσαι το παιδί που όλοι θέλουμε να μας εξηγήσει τι νιώθουν τα παιδιά μας. Είσαι η μόνη αλήθεια. Είμαι απαντήσεις σε αυτά που ρωτάμε τα μωρά μας και δεν μπορούν να μας πούν. Λοιπόν, και πήγαμε από σε μια σειρά με τα φάρμακα, πρέπει να είμαι πολύ επιτυχή. Το ενδιαφέρον εδώ με τα μήκρα ήταν ότι εγώ το αντιμετώπισα σαν κάτι φυσιολογικό, ότι κάπως όλοι συμβαίνει. Και ήταν πολύ σημαντική στιγμή που μου είπε ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου και με νοιάζεται ότι μήπως αυτό με το μήκρο πρέπει να το κοιτάξεις, γιατί αν δεν κοιμάσαι καλά, σου κάνει επίσης πρόβλημα στην άλλη σου ασθένεια, στην οποία πρέπει να κοιμάσαι, πρέπει να γεμίζεις ύπνο. Και αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, σου δημιουργεί μια αλυσίδα. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο ότι κυρίως ήταν οι αλλαγές που τα φάγαμε που κάνουν και τις παρενέργειες που έχουν κάνει. Νομίζω ότι θα καταλήγουν όλα αυτά που είπα. Άκουσα καταρχάς να είναι εκπληκτικά όλα αυτά που είδαμε τα παραδείγματα. Χαίρομαι που είδα οι γονείς να είναι τόσο αναποφασισμένοι και παιδιά να έχουν δείξει αυτή την πρόοδο που έχουν δείξει. Όμως, εγώ που έχω τη δυνατότητα ως ενήλικη να αποφασίσω να πάρω μια τέτοια, δεν θα το πω φάρμακο, θα το πω μια ουσία. Δεν ξέρω, θέλω να το πω φάρμακο, μπορώ να το πω. Εγώ δεν θα έκανα αυτό το πράγμα στον εαυτό μου, γιατί δεν ξέρω τις πιθανές παρενέργειες. Εδώ βλέπω ότι σχεδόν μιλάγατε για τις ολογίες. Δηλαδή, είπε μια κυρία πριν πόση δοσολογία παίρνει, και της λέει η άλλη κυρία, ναι, αλλά εγώ αυτό. Λέει, ναι, αλλά εντάξει, εγώ ξέρω ότι αυτό κάνει για μια επίλυση, κάνει για όλες τις επίλυσεις. Μιλάγατε, ο γιατρός προηγουμένως, και μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει κάποιος άλλος γιατρός εδώ. Είναι εδώ. Ωραία, καλό είναι. Εντάξει. Ο γιατρός πριν είπε ότι τα φάρμακα αν προτιμώ να τα παίρνω από το βράδυ, δεν έχω δοκιμάσει το πρωί, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην άσκηση του επαγγελματός μου. Εμένα τα φάρμακα μου δεν πρέπει να τα παίρνω βράδυ και πρέπει να τα παίρνω μια συγκεκριμένη ώρα. Θέλω να πω ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Η κάθε περίπτωση ακολουθείται και από κάποια άλλες απαντήσεις. Εδώ τη βίωση, δηλαδή, αν εγώ, η αντιβίωση επίσης είναι κάτι το οποίο είναι παρακινδυνευμένο να παίρνω όταν έχω συμβεί κάποια πράγματα, γιατί συνήθως ακολουθείται από κρίση. Οπότε, όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται να βάλω τη βίωση, το άγχος και ο φόβος μεγαλώνουν γιατί ακριβώς δεν ξέρω τι θα γίνει αν θα πάρουν τα αντιβίωση. Λοιπόν, ακόμα και με μια αντιβίωση, λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις. Μαρία μου, εγώ έπαθα. Αυτή η αντιβίωση μου έκανε πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι θα σου πάρει και εσένα. Πάρτε. Ούτε με αντιβίωση δεν το λένε. Η αντιβίωση είναι χημεία. Είναι χημεία, εντάξει, ναι, αλλά. Όχι εντάξει, είναι χημεία, είναι τελειότερο. Ναι, αλλά για αυτό που συζητάμε. Ναι, πολλά άλλα πράγματα δεν είναι χημεία. Αλλά δεν υπάρχουν. Σου κάνει το φάρμακο, σου κάνει, σου δημιουργεί άλλα θέματα. Σου προβάλλει χαμόγελα και τελειώνει η κρίση. Γι' αυτό είμαστε σε μη βέβαια. Αυτό ήθελα να πω. Να καταλήξω είναι αυτό ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω την παρανομία σας. Αλλά είναι πράγματα πραγματικά που έχω σημειώσει και απορρίπτω το πρωτόκολλο που βλέπω εδώ. Ο καθένας ξεκινάει δοκιμαστικά τις δόσεις του. Δεν μπορώ να τα κρίνω, αλλά μου κάνουν εντύπωση. Και εγώ δεν θα μπορούσα, ως ενήλικη δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω, γιατί δεν το χρωστάω στους γονείς μου αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά που έχουν περάσει 10 χρόνια δεν μπορώ να ξεκινήσω μια θεραπεία. Εμείς όμως, συγγνώμη, ως γονείς, εγώ καλησπέρα και από μένα. Έλεγα να μην μιλήσουν. Έλεγα να μην μιλήσουν, να μιλήσουν όλοι οι άλλοι. Εγώ λέγομαι Νένα Χρονοπούλου, είμαι η μαμά του Χρήστου, αλλά δεν είμαι σαν ηθοποιός, που σημαίνει φως, νερό, τηλέφωνο και ενίοτε επιληψίες στο παιδί σου. Άρτυπες τυπικές δεν υπάρχει, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Εγώ λοιπόν γέννησα προώρα ένα παιδάκι, 850 γραμμάρια. Κάποιοι από εσάς μπορεί να με έχετε κάπου δει. Βγαίνω πολύ συχνά και επικοινωνώ τη διαφορετικότητα του παιδιού μου για να φύγει αυτό το ταμπού του διαφορετικού στην Ελλάδα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που όλες μας πήραμε από ένα μικρόφωνο και σήμερα μιλάμε για κάτι που κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλήσει. Επίσης, εγώ δεν έχω πρόβλημα να εμφανίσω το πρόσωπό μου, για όσους δεν θέλετε να το κρύψετε. Έχω λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν μέσα στην έρευνα που έχω κάνει τα 12 χρόνια που έχω γεννήσει το Χριστό, που έχω περάσει από όλους τους παιδονευρολόγους, από όλους τους παιδοψυχιάτρους, από όλους τους γιατρούς, από όλους τους εναλλακτικούς και έχω καταλήξει σε απατεώνες και σε λιγότερα απατεώνες και σε περισσότερα απατεώνες, γιατί υπάρχουν όλοι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν 72 είδη επιληψίας. Τα λέω καλά, ξέρετε. Άγγελο, το ξέρεις. 72 είδη. Τα περισσότερα είναι άτυπες επιληψίες. Υπάρχουν λοιπόν οι γελαστικές επιληψίες, όταν βλέπετε τα παιδιά σας και τα πιάνει ένα νευρικό γέλιο ξαφνικά. Αυτό είναι μια άτυπη επιληψία. Το παιδί μου έπασε και από αυτές. Υπάρχουν κλαυστικές, αυτές που στα καλά καθόμενα το παιδί, χωρίς να σου κάνει την κλασική τυπική επιληψία που έχει αιστεία, δεν γυρίζουν τα ματάκια του, δεν παθαίνει σοκ. Όμως αρχίζει και έχει μια περίεργη γκρίνια. Αυτό γίνεται λίγο πριν τον ύπνο. Το παιδί μου λοιπόν έπασχε από την ώρα που το πήρα από τη θερμοκοιτίδα μέχρι και σήμερα με αυτό, από αυτό. Ξεκινήσαμε μια άλλη είδους θεραπεία, σταμάτησε λογοθεραπείες, λογοθεραπείες, τα πάντα. Είναι 12 ετών ο Χρήστος. Πριν από 6-7 μήνες ξεκινήσαμε μια, πριν από ένα οκτάμινο ξεκινήσαμε μια άλλη είδους θεραπεία με τον κύριο Καρπαθίου, ο οποίος είναι εξαιρετικός, θεραπεία δυσλεξίας και μου έκανε τεράστια, πολλά καθημερινά επιληπτικές κρίσεις αποτοξινωτικές, έτσι λέγονται αυτά. Όταν δημιουργούνται νευρώνες στον εγκέφαλο πλέον μετά από χρόνια, ξαφνικά βγαίνουν όλα τα επεισόδια. Είναι η ένταση που λέμε, οι εντάσεις που λέγαμε, λέμε, όταν το φάρμακο που λέμε τώρα εδώ πέρα σου φτάνει, φτάνει σε έναν κορεσμό, σου βγάζει κάποιες αντιδράσεις. Χωρίς λοιπόν την καναβιδιόλη, μου έβαζε ο Χρήστος με τη συγκεκριμένη θεραπεία της δυσλεξίας αυτές τις αντιδράσεις. Τρελάθηκα, δεν κοιμόμασταν. Το παιδί μου κοιμόταν 9.30-10 ώρα το βράδυ και ξαφνικά κοιμόταν 6 ώρα το πρωί. Να έχει ένταση, να κάνει χωρίς. Εγώ του κάνω ομοιοπαθητική, δεν του δίνω χημεία καθόλου, για να ξέρεις, αγαπημένη μου, καθόλου χημεία. Από τα 4 χρόνια του ποτέ χημεία. Λοιπόν, ποτέ. Μου έκανε κάτι άλλο να κάνω, προτίμησα να ξενυχτήσω. Είναι ο λόγος που βγαίνω και λέω: δεν κοιμόμαστε εμείς. Να μας κοιτάτε καλά, να μας προσέχετε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει το παιδί. Οπότε τι θα κάνω, πώς θα πάω από το ήλιο στη δουλειά μου. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Και όχι να ξεκουραστώ εγώ, άμα μου πάθει τίποτα, ποιος να είναι εκεί να τρέξει. Αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα σε όλες μας, πιστεύω, σε όλους μας. Τι κάνετε, έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό σε ρώταγα. Γι' αυτό αγαπητοί μου σε ρώταγα. Θα βρεθώ. Θα βρεθώ τα μάτια μου και θα μου πούνε. Έπαθες μια κρίση. Εγώ πάρει τη μαμά σου έρχεται. Εγώ δεν το λέω αυτό. Ναι, ξέρω. Και όταν φοβάμαι ότι θα συμβεί. Γι' αυτό και σε ρώταγα. Μην φοβάσαι. Θέλεις πολύ βοήθεια και στήριξη. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα με τις εμπειρίες τους, σε παιδιά σαν και σένα, είναι εδώ για να σου τη δώσουν. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Γι' αυτό. Και αλήθεια, αλήθεια, όπως θέλει το δικό μου παιδί στήριξη και εγώ το θυμάμαι, εσύ πληρώνει σε ενήλικη και πρέπει να παίρνει εσύ αποφάσεις για σένα. Όχι, δεν είναι πρέπει, είσαι εσύ υπεύθυνη για τον εαυτό σου πια. Ο μικρολισμό μπορεί να μην φτάσει στην οριμότητα που έχει εσύ σήμερα και γι' αυτό εγώ τολμώ για εκείνον. Αλλά φαντάζεσαι να υπάρχει μια λύση και εγώ να μην τολμήσω ποτέ. Και αύριο να μου κλειστεί σε ίδρυμα, δεν θα είναι άδικο. Δεν θα είναι περισσότερο. Ναι, όχι, ο καθένας για τον εαυτό του έχει πολύ μεγάλη αγωνία. Απλά επειδή αναφερθήκατε και στην ομοιοπαθητική πριν, η ομοιοπαθητική ξέρουμε, νομίζω, ότι πάει κάποιος στον ομοιοπαθητικό και συγκεντρώνει όλα αυτά που είναι. Κανείς. Έχω κάνει, ναι, και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ και σε διάφορα άλλα προβλήματα που είναι. Και βρίσκει στον καθένα τι είναι ακριβώς που του ταιριάζει, εγώ και που του ταιριάζει. Πειραματικά. Τι εννοείται πειραματικά. Δηλαδή, κάθεσε 2 ώρες στον ομοιοπαθητικό, σου αναλύει το ψυχισμό σου, τα πάντα και ξεκινάει με κάποια φαρμακά που το πιθανότερο είναι μπορεί να μην σε πιάσουν και θα σου αλλάξει το φαρμακό και θα σου το ξαναλλάξει. Δεν είναι έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Αλλάξαμε πολλά φαρμακά. Η ομοιοπαθητική πριν γίνει από πριν 30 χρόνια
και μέχρι και σήμερα. Ξεκίνησαμε και το ρόγο. Είναι ένα παιδάκι λοιπόν που καταλαβαίνει τα πάντα. Πες τι είναι το ρόγο, γιατί λέτε όλοι το ρόγο, το ρόγο, κάτι το ξέρω. Τίποτα δεν είναι. Είναι στο βλέπω τι. Εγώ έτσι το ξεχωρίζω. Και έχω και την κοπέλα και της λέω πρόσεξε. Το άσπρο το πρωί το βλέπω μεσημέρι. Μην γίνει αυτά τα μάσα εκεί πέρα, γιατί να κάνω. Λοιπόν, δεν είναι, εμένα δεν μου έχει βγάλει. Εμένα μας το πει ο Άγγελο. Λοιπόν. Να μας πούνε σε μισό λεπτό να τελειώσω, να σας πω ότι το πολύ μεγάλο καλό. Εμείς δεν έχουμε πάθει κορεσμό. Με πολύ χαμηλή δοσολογία, δηλαδή αυξήσαμε μετά το μήνα, μετά τις 40 μέρες τη δεύτερη σταγόνα. Δεν έχουμε
πάει πίσω. Προσθέσαμε μία σταγόνα, βάλαμε και άλλη μία, δύο σταγόνες ρόου. Το παιδί μου τραγουδάει, κοιμάται, γελάει, έχει 100% γλαμματική επαφή, είναι υπερβολικά χαρούμενος. Γιατί μπορεί και καταλαβαίνει με την πρώτη ό,τι του λες. Εμένα μου φτιάξει το στόμα, γιατί μου φτιάξει και το έντρο και νομίζω θα αναδυνατήσει κιόλας γιατί έχω γίνει λίγο τη μονιά. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, καλή συνέχεια. Η γιατρός έφυγε, πού είναι η γιατρός. Έφυγε. Γιατί έφυγε η γιατρός. Έρχεται η γιατρός. Κάτσε εδώ, πού θέλω. Όταν τα κάνει καλό παντού, εγώ δεν ξέρω, δεν τα ξέρω ακριβώς.
για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά, καλώς ή κακώς, ανάλογα με το νομικό πλαίσιο κάθε χώρα ή του FDA ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Φαρμάκων, υπάρχουν νόμοι και κανόνες και μελέτες που λένε ότι θα πρέπει να έχει τόσους ασθενείς που θα δοκιμάσουν με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και όλα αυτά τα στοιχεία ενός φαρμάκου. Γιατί το χειροποιούνται οι γιατροί τότε? Εκεί που το είδα πρώτη φορά επίσημα σε συνέδριο νευρολογικό, πέμπτο νευρολογικό μάλιστα, ήταν πέρυσι στο Άμστερνταμ. Στο Παγκόσμιο και το Νευρολογικό Συνέδριο, πρώτη μελέτη για την κάναβη, οι οποίε ακόμα δεν είχαν ολοκληρωθεί. Αναμένουμε λοιπόν αποτελέσματα. Το ιδανικό θα είναι, εγώ προσωπικά δεν στρέφομαι κατά, ίσα ίσα. Αν βοηθά τους ασθενείς μας και εμείς αυτό θέλουμε, να βοηθάμε τους ασθενείς μας. Γιατί όλοι, και μάλιστα είναι ο τρόπος χορήγησης, δεν είναι το κάπνισμα, είναι το λάδι. Οπότε ο τρόπος, τέλος πάντων, η παρενέργεια και όλα ο τρόπος που έχουμε προφάλει και όλα αυτά είναι διαφορετικά. Είναι άλλη ουσία, είναι διαφραγματιστική. Δεν μιλάμε για αυτό. Ναι. Να το διευκρινίσουμε. Ναι, είναι ουσία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όχι, εγώ απλά ήθελα να... ότι πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστείτε μάλλον πρώτα εσείς και εμείς, από τη στιγμή που υπάρχουν αποτελέσματα, το πράγμα να κινηθεί νομικά. Δηλαδή να απευθυνθούμε στους επίσημους φορείς αυτού του κράτους, ώστε από τη στιγμή που υπάρχουν αποτελέσματα όπως όλοι εσείς ομολογείτε, να γίνει η χρήση του κανονική και καθιερωμένη. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η επένδυση. Να παίρνει κάποιος ένα λάδι από το ίντερνετ 200 ευρώ τα 10 ml και να μην ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει και να απευθύνεται σε εμάς και εμείς από τη δική μας πλευρά να μην ξέρουμε τι να του πούμε, δεν είναι σωστό για κανένα βιβλίο. Ούτε για αυτόν που τα αγοράζει και δεν μπορεί να το πάρει από την ασφάλειά του, ούτε για εμάς που δεν ξέρουμε τι να πούμε πώς να το χρησιμοποιήσει. Αποτελέσματα ερευνών, γιατί και εγώ στο ανακοπείο τη έρευνα θέλω να κοιτάω. Και έχω δει τα αποτελέσματα των ερευνών και για το CBD και για το THC. Και αυτή τη στιγμή που το CBD είναι νόμιμο, είναι στο χέρι των γιατρών να ενημερωθούν, όπως ενημερώνομαι και εγώ σαν επαγγελματίας υγείας, για τις δοσολογίες σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει. Μιλάμε για έρευνες με χιλιάδες άτομα, άρα έχουμε τουλάχιστον ένα ασφαλές πλαίσιο για να προτείνουν μάλλον οι γιατροί μια δοσολογία. Κι άλλωστε στο βιβλίο του Γιώργη Οικονομόπουλου έχουν ανακεφάλαιο και ανασθένεια τουλάχιστον 30 ακαδημαϊκές πηγές. Άρα ενημερωθείτε όλοι μα. Στο εναλλακτικό.gr έχουμε δημοσιεύσει, μπορείτε να τις βρείτε, 34 μελέτες επιστημονικές δημοσιευμένες, επίσημες, ότι η κάναβη αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Για τον καρκίνο του εντέρου, για τον καρκίνο του πνεύμονα,
όλες τις μελέτες που μπορείτε να τις βρείτε προγραμμένα. Και προσωπικά, έχω και κοντροπάθεια στο αριστερό γόνατο και πέρυσι είχα πάρει από κορτιζόνη μέχρι αρκόψια ένα πολύ σκληρό φλεγμονώδες, τα οποία μου δημιούργησαν αρκετές παρενέργειες όπως η αύξηση του βάρους από την κορτιζόνη και έντονη πόνη στο στομάχι κατά αρκόψια από την φλεγμονώδες. Τα διέκοψα κατόπιν συμβουλής της ρευματολόγου μου όταν υποχώρησαν σε ένα βαθμό τα συμπτώματα, γιατί οι παρενέργειες ήταν χειρότερες από τα συμπτώματα. Και με κάποια δοσολογία που δεν χρειάζεται να πω τώρα το CDD, έχω δει αποτελέσματα, έχει μειωθεί ο πόνος, μπορώ και γυμνάζομαι και με πατάω και έχει μειωθεί το βάρος μου, κοιμάμαι καλύτερα και τέλος πάντων είμαι και καλύτερος στην καθημερινότητά μου, γιατί όταν έχεις πόνο δεν είσαι και καλύτερος άνθρωπος για να έχεις άλλους γύρω σου. Όταν περάσει ο πόνος επομένως, γίνεσαι καλύτερος σε κάθε στιγμή της μέρας. Γι' αυτό ενημερωθείτε και ψαχτείτε ο καθένας προσωπικά. Οι πηγές υπάρχουν, μπορούμε να τις βρούμε. Και αν όχι από το βιβλίο του γιατρού, ψάξτε το ίντερνετ. Και ψάξτε όχι blog, ψάξτε ακαδημαϊκές μελέτες. Υπάρχουν. Για το καλό και την υγεία όλων μας. Ευχαριστώ. Μακεδίστε, το μακεδίστε, έχει να πει σε το